Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ήρωας. Μια κουβέντα θα πω. Ήρωας. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Πήγε και πολέμησε και γύρισε. Και ο Νίκος Κουλιανός. Τα κόκαλα είναι εκεί. Στο ριγκ της επικαιρότητας. Και έρχεσαι εσύ πάνω και κάτω. Συνέλαβε με και πες μου τι έκανα. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στο θέμα μας τώρα. Κρίμα. Κύπελο. Θα παίξουμε μετά το Ουγγαρέζικο βίντεο κλαμπ. Μετρόπολης 95,5. Αυτοί είμαστε. Άιντε καλημέρες, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρες, Κάζα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό μήνα. Τι έγινε, δεν θες να πεις καλό μήνα σε κανέναν? Δηλαδή, άμα ναι. Πω καλό μήνα σε κανέναν. Ναι. Θα εξαρτηθεί η ευχή δική μου πώς θα πάει ο μήνας. Όχι, δεν το λες γι' αυτό, ναι. Ρε Κωνσταντίνε. Άντε πάλι ξανά μάνα από την αρχή. Καλημέρα, καλό άντε μήνα. Να το πω αλλιώς. Ναι. Πάμε αλλιώς. Ναι, αλλά εμένα μόλις με είδες κάτω, καλημέρα, κουμπαράκι με λες. Ναι, σε συμπαθώ. Ναι, άμα έβλεπες τον Γρηγόρη, ας πούμε, τι θα τον έλεγες? Κάτσε τα διαλοβόδα, ρε. Όχι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ναι. Καλημέρα κτλ. Αν κόστιζε μισό ευρώ, θα διαλέγαμε που θα την πούμε. Αν την βάζαμε και αυτή να σε. Άμα σου πούνε ότι. Ναι, αλλά κάτι... λένε ότι η καλημέρα είναι του Θεού. Μοιράζει μια θετική αύρα, μια θετική ενέργεια, ρε παιδί μου. Και η καληνύχτα του διαβόλου. Ναι. Δεν έχει τώρα η καλημέρα. Λέω. Ναι. Το ότι εάν, ας πούμε, την ημέρα της γιορτής σου. Την ημέρα της γιορτής σου. Του Αγίου Νικολά. Μαζεύαμε μισό ευρώ σε κάθε χρόνια πολλά, λες. Όχι. Έπρεπε να πληρώσει κάποιο. Έλεγες. Ναι. Για να πεις χρόνια πολλά. Ναι. Αγαπημένε μου φίλε κτλ. Πρέπει να δώσεις μισό ευρώ. Μισό ευρώ. Για τα χρόνια πολλά. Μισό ευρώ σου λέω. Ναι. Για τα χρόνια πολλά. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι θα σε παίρναν τηλέφωνο όλοι αυτοί οι οποίοι. Θα στέλναν τώρα από το Messenger που είναι κούτρα. Όχι. Κάθε προσέγγιση μισό ευρώ και από το Messenger και από το. Έχεις 50 φίλους Νίκους. 50 γνωστούς, συνεργάτες, ναι. Ξέρω εγώ κτλ. Και έπρεπε να πληρώσω. Για να πεις χρόνια πολλά σε αυτούς τους 50. Ναι. Θα δώσεις μισό ευρώ στον καθένα. Ναι. Για κάθε χρόνια πολλά που θα του πεις. Πώς θα σε παίρναν τηλέφωνο. Εγώ πιστεύω στη μισή.
στη δική μου τη γιορτή δεν θα με παίρνει κανένα. Έλα ρε Κωνσταντίνε, μισό ευρώ. Καλά, εσύ δεν θα σε παίρνουν και να σε έχουν ένα πολλά. Το λέω αυτό δηλαδή, γιατί τώρα εγώ θα κάνω μια από ένα site, τέλος πάντων, το οποίο θα κάνουμε στη Μαρμίτα. Ναι. Λέει το βράδυ φύγει ο τυραπτόπουλε, θα είπα συγκατέψεις τα βράδια μας. Σακλάβα. Άλλο πράγμα το δικό σου, είναι ψυχαγωγία. Στάσου. Θα τους προσφέρεις κάτι, υπηρεσία. Στάσου, ναι. Περίμενε. Ναι. Για εμείς θα κάνουμε τα βράδια μας. Σακλαμάρες μου. Α, που βγαίνουν και λένε, α, σε θέλουμε, μας λέει. Μας πούλησες, μας έκανα. Τώρα από αυτούς λες πόσοι θα δώσουν ένα ευρώ, λες. Εγώ λέω, εγώ θα κάνω, ναι. Θα δώσετε ένα ευρώ για να δείτε. Ναι. Πόσοι θα δώσουν. Θα δώσουν. Θα δώσουν. Θα δώσουν, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Θα δώσουν, να σου πω γιατί θα δώσουν. Γιατί θα πάρουν και κάτι. Όλοι έχουν μια γνώμη. Θα πάρουν και κάτι. Τι θα πάρουν. Ψυχαγωγία. Ενημέρωση. Παίρνω δίνω. Ναι, παίρνω δίνω. Θα πάρουν και κάτι. Ενώ στο χρόνια πολλά που έτσι πως το έδεσαι εσύ, γιατί κάποια πράγματα είναι ανθρώπινα. Να είμαστε και κάπου ανθρώποι που λέει και ο φίλος μου ο Σαρό. Ναι. Το φιλαράκι μας ο Μετροπόντικας. Ναι, 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 λοιπόν, σωστά, ναι, να είμαστε και κάπου ανθρώποι. Λοιπόν, στο χρόνια πολλά δεν παίρνεις κάτι, λες μόνο χρόνια πολλά. Έχεις την ευχή βέβαια, ελπίζεις ότι θα σε πάρει και αυτός μετά να σου πει χρόνια πολλά. Που σας κάνει ανταλλαγή ευχών. Δεν πιστεύεις σε ευχές. Το δέχομαι. Εγώ πιστεύω ναι. ότι αυτό εδώ, ναι. εγώ το κάνω μόνο σε συνεργάτες. Ναι. Διότι σε πελάτες κτλ. Για public relations, γιατί λες ότι θα τον έχω από κοντά να τσιμπήσω κάτι. Ναι, να έχω κάνει μια χορηγία. Ναι. Να βλέπεις μακροπρόθεσμα. Όχι, βλέπω χρήματα. Χρήματα, τι πράγμα. Ναι, αλλά δεν είναι όλα χρήματα, Κωνσταντίνε. Ωραία, παιδί μου. Δεν είναι όλα χρήματα στη ζωή. Ναι. Εγώ την ημέρα του Αγίου Κωνσταντίνου το κλείνω το κινητό. Το κλείνει, το ξέρω, αφού παίρνω και κατρημένο. Θα βρω μια εφαρμογή που όποιο παίρνει τηλέφωνο να δίνει ένα ευρώ. Μισό ευρώ. Οικονομεί. Τι είναι αυτό εδώ, ρε. Όχι, όχι, να μην πάρει κανένα. Πού σε βρήκα, κανένα. Ακουμπαράκι, μισό ευρώ. Μισό ευρώ. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, σήμερα είναι 1η του Νοέμβρη. Καλημέρα του Θεού είναι, δεν λέμε. Εντάξει, αλλά που ζήσεις ρε φίλε. Δεν μπορούμε δηλαδή. Τον έχουμε τον άλλον από μισή ώρα εκπομπή με καλημέρες. Μας κάνεις και εσύ μισή ώρα εκπομπή με τις καλημέρες. Ζάμα δουλεύετε εκεί πέρα νόμιζω στο τέλος. Αυτός δικός είναι βατός, σας είναι τον Καζαμπάκα και θα έχει τα κοιμιάσει. Καλημέρα, ακούστε κάτι. Την καλημέρα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο το πρωί πρέπει να τη λέει μια γκόμενα. Η οποία να έχει ωραία μάπα, ωραίο, ωραία μάπα. Δεν τη βλέπει όμως ο ράδιο. Ή να έχει μια γόμενα εσιακή με μια φωνή πάρα πολύ ωραία. Φωνάξω τη Μαρίνα Μπίκου εδώ να έρθει που έχει εσιακή ωραία φωνή. Θα σε πει η Μαρίνα Μπίκου καλύτερα. Ωραία φωνή. Θα σε πιάσει ο ύπνος και θα πας για καλή νύχτα. Ωραία φωνή. Ναι, ωραία φωνή έχει, αλλά τη λέει υποτονικά την καλημέρα. Ναι, θες λίγο πιο σεξουαλική την καλημέρα, να σε διεγείρει. Ζωντανή. 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 Παγκόσμια μέρα χορτοφαγίας πάντως σήμερα. Δεν ξέρω αν θα τιμήσεις μπρόκολο, ραπανάκια, πατζάρια. Παοξίδες γιορτάζουν. Γιατί? Τρώνε χόρτο. Τρώνε χόρτο. Κάτι άλλο τρώνε. Δεν τρώνε. Χρόνια πολλά λοιπόν και στους χορτοφάγους. Σήμερα παγκόσμια μέρα. Τρως λαχανικά, τρως μπροκολάκι. Όχι. Μόνο κρέας. Κρέας. Πανηγυρίζουν τα πρόβατα, τ' άκουσες. Κοίταξε. Παγκόσμια μέρα χόρτου είναι σήμερα. Χορτοφαγίας. Και χασίσει αυτοί που κάνουν. Το χόρτο μπαίνει και αυτοί νομίζω. Δηλαδή που καλλιεργείται. Είναι στο έδαφος και αυτό, ναι. Εγώ νομίζω ότι αν γιορτάζουν αυτοί που τρώνε χόρτο, δεν θα γιορτάζουν πολύ. Αυτοί που πίνουν, καπνίζουν χόρτο, θα είναι αυτοί περισσότεροι. Εκατοντάδες χιλιάδες. Ναι, πού να είμαστε και στο Άμστερνταμ δηλαδή. Άμστερνταμ, πήκε πικερά, δεν ξέρω. Πάντως ο Παπανδρέου, ο οποίον τον αγάπησε ο ελληνικός λαός, διότι είναι μια οικογένεια εκεί πολιτικών, είπε το χασίσει να είναι ελεύθερο. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένα. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένα, ναι. Να είναι νόμιμο δηλαδή, είναι παιδί μου, να μην είναι, κρύβεται. Ένα από τα μοναδικά πράγματα που έχει πει πολιτικός και δεν αντέδρασε ο κόσμος. Ναι. Ναι, ναι. Έχουμε και μία ανάρτηση από τους κρεατοφάγους. Ναι. Καθημερινά λέει χιλιάδες αθώα λαχανικά θανατώνονται από χορτοφάγους. Ας βοηθήσουμε και εμείς να μπει ένα τέλος σε αυτή τη θηριωδία. Χορτοφάγος είναι και ανάλογα πώς κινείσαι στη γη. Δηλαδή, ένα τεμπελόσκυλο, ας πούμε, ένας καθηγητής. Ο οποίος δουλεύει 120. Πάλι γιατί ρε Κωνσταντίνε, εγώ. Ρε, φεκάσε, ναι, αλλά εγώ πηγαίνω που βρίσκω καθηγητές μου λένε. Θα το κουμπαράξω, τι έχει μαζί μας. Δηλαδή έχω από κάτω καθηγητές. Από την πολυκατοικία μου. Τι με νοιάζει, κάνω δημόσια. Το σχολείο ασχολούνται μαζί σου. Ναι, πρόσεξε τώρα. Μου λέει πες τον αφού μπαίνεις μαζί του. Πες ότι είσαι καθηγητής. Εγώ. Ναι. Και δουλεύεις 130 μέρες το χρόνο, 128. Τώρα, παραπάνω είναι. Τώρα, άμα πεθάνει κανένας κομμουνιστής, μπορεί να κάνουν καμιά εθνική γιορτή ακόμα. Ναι. Ξέρω, σε κάνει αμέσως κάποια. Να γίνουν 127. Αυτό που φάγανε τώρα στο κοσμηματοπολείο. Ναι. Μπορεί, ας πούμε. Ο Ζακ. Το Ζακ να το κάνουν το Αγίου Ζακ. Το Αγίου Ζακ. Που είναι, ήταν Άγιος. Καλημέρα στο φιλαράκι μου, τον αδερφό μου, τον Ζακ. Ναι, ναι. Τώρα είναι που το σχολιάσαμε. Έχω αδερφό, φιλαράκι. Τι. Ζακ. Ναι. Αυτοί εδώ λοιπόν οι οποίοι δουλεύουν σε χαλαρούς ρυθμούς, δεν έχουν, ας πούμε, έντονη
δραστηριότητα καθημερινή, δεν γυμνάζονται, δεν περπατάνε, δεν κάνουν, πώς τα λένε, ραντεβού, δεν κάνουν, πώς τα, meeting, sitting, meeting κτλ. Αυτοί μπορούν να φάνε και χόρτο, μπορούν να κάνουν και δίαιτες. Ένας ο οποίος ή μία, η οποία, μία γυναίκα η οποία έχει δύο παιδιά, λέμε. Ναι. Δουλεύει στο σπίτι, δηλαδή πλυντήρια, αυτά ιστορίες κτλ. Μπορεί να δουλεύει και εκτός σπιτιού. Ναι, μην δουλεύει, το αποκλείς. Να δουλεύει και εκτός σπιτιού. Βέβαια. Να κάνει τη δουλειά κτλ. Να έχει τα παιδιά και αυτά και να είναι τρελαμένη. Ναι. Αυτή δεν μπορεί να φάει χόρτα. Τσιτσί αυτή. Αυτή, δεν μπορεί να φάει χόρτα. Ναι, αυτά είναι για τους προύχοντες δηλαδή. Αυτά για τον Τζιζικώστα, σηκωθεί το πρωί ο Τζιζικώστας. Να φάω να μια ομελέτα λαχανικών. Να κάνω μια αυτή και τα λοιπά. Το μάλλον και ένα αυτό που θέλω να τον δέσουν και μια σαλιάρα να πούμε και τα λοιπά. Να φτιάξει μια σαλιάρα. Θα πάει στο ραντεβού, θα τρέχει την Πατουλίδου σαν τον Βέγκο να πούμε πάνε εδώ, πάνε εκεί, κάνε και τα λοιπά. Πώς λέμε. Να αγαπάς την Πατουλίδου. Ναι. Γιατί είναι στο ίδιο, στην ίδια συμμονταξία. Πολιτικός ο ένας, πολιτικός και οι άλλοι. Την Πατουλή την αγαπάω γιατί είναι ταχύτατη. Ταχύτατη. Πρώτον, πήρε και το μετάλλιο βέβαια. Καλημέρα Βούλα, καλημέρα κοριτσάρα μας. Ναι. Με νοιάζει ένας άνθρωπος με θετική ενέργεια. Ναι. Ένας άνθρωπος... Όχι απλά το λέω επειδή και οι δύο είναι πολιτικοί. Τον ένα τον έλουσε, τον άλλο τον αποθεώρησε. Για τον καλό, ένας είναι επικοινωνιακός. Ναι, η Βούλα μας. Και ο άλλος είναι ένας. Μη, μια χαρά είναι. Μια χαρά έχει. Είδε όμως πώ όταν ανέβηκε πάνω στο έδρανο, πώ γέμισε το έδρανο με τον λόγο του. Ένα σου πω κάτι. Το όχι, τουλάχιστον. Ένας άντρας δύο μέτρα όπως είναι αυτός και ωραίο παλιά. Το έχει όμως. Το είπε να πατάει εδώ και να γίνεται σεισμός. Όχι, να τρέμουν τα θεμέλια. Ούτε δύο ρίχτερ δεν γίνεται. Δεν κάνει τα δύο ρίχτερ. Είχαμε πολλά ρίχτερ. Ομορφόπεδο. Μια χαρά κούκλο. Και εγώ θα πω ότι κάνει και δουλειά αρκετή για την περιφέρεια. Μια χαρά. Επειδή είναι αδερφή σου εκεί τα λες. Τι πράγμα είναι, δηλαδή όλα τα συνδυάζει από εδώ, από εκεί, έβαλες και την αδερφή μου στο κόλπο. Φτιάχνει μάγουλα η δεξιά. Φτιάχνει μάγουλα να πούμε. Φτιάχνει και τις ψυχούλες των ανθρώπων όμως, είναι σημαντικό. Ξέρεις πως την ψάχνουνε, την κυνηγάνε. Εντάξει, δεν προλαβαίνει ανάσα να πάρει. Βέβαια. Άμα κάνεις κανένα 12ωρο μεροκάματο, δεν θες να πας στον ψυχολόγο. Άμα όμως. Ξεχνιέσαι από τη δουλειά δηλαδή λες. Δεν προλαβαίνει. Ναι. Εγώ δεν έχω δει να πάει κανένα στον ψυχίατρο, στον ψυχολόγο, στον τρελογιατρό που έχει ξέρω εγώ στα 45 του 6.000 ένσημα. Η αλήθεια είναι εδώ δικαιώνε ότι. Δεν έχω δει κανέναν. Ευκατάστατη. Ευκατάστατη. Αυτό λέει είναι ευαίσθητος. Ναι, είναι ευαίσθητος. Αχ, λέω και είναι ευαίσθητος. Είναι ευαίσθητος. Αχ, αυτός ευαίσθητος. Στα τελευταία 10 χρόνια πόσα ένσημα έχει. Πόσα. Και είναι ευαίσθητος. Ναι. Α, δεν λέει τεμπελόσκελο. Είναι ευαίσθητος. Τι πράγμα είσαι. Τι πράγμα είμαι. Δεν θέλεις να δώσεις μια καλημέρα κάπου συγκεκριμένη σήμερα. Έτσι ξεκινάει και ο μήνας. Γιατί είχαμε χθες ζώρικα πράγματα. Τι είχαμε. Δεν θα ήθελα να δώσω μια καλημέρα στο Βοσνιάκο. Και τον Πάπη του Σουγιάννα, πείτε το, μην τον σκοτώνει όλους. Το βούλι, τον Πεταλούδα. Και αυτούς, και αυτούς θα τους πούμε καλημέρα. Και... τον Πάπη του Σουγιάννα, τον Πεταλούδα. Όλους θα τους πούμε. Να γίνουμε ένα κλικ προς τα πάνω, να βελτιωθούμε λίγο σαν. Το Βοσνιάδη ναι. Να δώσει χαιρετίσματα. Λοιπόν, χθες είχαμε πολλά ρίχτα στο Καθαζόγλου γιατί την ήττα την πήραν. Ποιος... Τώρα με στέλνει Πατουλίδη Βούλα. Η Βούλα, με καλημέρα. Λέει με συγχωρείς, λέει όμως. Λέει, αλλά καλό μήνα. Νάτο. Λέει με συγχωρείς. Ξέρει ότι τα σάλια εγώ δεν μπορώ καλό μήνα. Ναι, αλλά καλό μήνα έσυλε. Θέλω να σου στείλει την ευχή τη θετική σάπρα. Την Πατουλίδη τη συμπαθώ γιατί. Εγώ ξέρω ποιος είσαι, μην τα λες εμένα. Έχει θετική ενέργεια. Έχει θετική ενέργεια. Ναι, ναι, ναι. Το μόνο πολιτικό που συμπαθώ είναι την Πατουλίδου και ο δεύτερος επειδή είναι εργοδότης μου. ο Καρατζαφέρης. Επειδή είμαι εργοδότης. Τι πράγμα είναι εσύ, πλέον εσύ. Οικογενειακή μου κατάσταση. Και εγώ συμπαθώ το ναι. Τζιτζικώστα γιατί μαζί με την αδερφή μου ήταν εκεί στην περιφέρεια και τον συμπαθώ. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν συμπαθιέται. Μια χαρά συμπαθιέται. Πέδαρος. Πέδαρος. Κρύος είναι. Ρε. Έλα ρε Κωνσταντίνε τώρα. Αυτοί είναι ο Δημοκράτες. Χάσαμε τα πολιτικά. Δεν πειράζει. Αυτοί είναι ο Δημοκράτες. Βγάζουν μια κρυάδα ρε. Πώς να το πω. Δηλαδή δεν θα πει σε ένα τραπέζι που θα δει έναν Δημοκράτη. Και κούκλος να είναι, ναι, ναι. Να πεις αυτός είναι εραστής. Καλά, δεν ξέρεις τι κάνεις στο κρεβάτι. Μπορεί τα φαινόμενα να πατούν κάποιες φορές. Ναι, γενικώς. Η ράπτη. Μια ξυνήλα βγάζει. Θες αρέσει η ράπτη. Βρε κρύα είναι. Κρύα κι αυτή. Ε. Κρύα είναι. Τη βγάζουν το ψυγείο κατευθείαν, σαν τις μπύρες. Βρε κρύα ράπτη είναι. Και δίπλα μια μπύρα. Άσε που οι μπαγιατέψα 45. Καλά τώρα, όλες μπαγιάτεψα. Μια καλά κοπέλες είναι, εντάξει. Αμέσως τις έχεις λούσει. Άλλοι... Αν να δούμε ποιον άλλο θα βάλει τώρα στο στόχαστρο. Ωραία, αλλά που με δίνει αύρα η Νιωτοπούλου, πώς τη λένε την άλλη. Ναι, ναι, σ' αρέσει. Ωραίο κομμενάκι. Σ' αρέσει αυτή. Καλό κομμενάκι. Αυτή είναι φρεσκαδούρα. Φρεσκαδούρα. Πώς και σου ξέφυγε αυτή η ραγόρη μου. Δεν έχω να πω κάτι. Πήρε τον μπαζούκα και έχει πυροβολήσει την πόλη. Μια χαρά αυτή. Τη βρίζουν, τη ζηλεύουν. Ξέρω επειδή είναι νεαρή και αυτό ναι. Και ήταν ο θείος της στο Εθήμο. Ράστη τι ήταν. Είναι μια χαρά η κοπέλα. Την έβαλε στην καλή μπάντα. Να ξέρετε, μην μπείτε στην κακή μπάντα. Σας έχει περάσει πριονοκορδέλα. Αν μπει στην κακή, τελείωσε. Η Νιωτοπούλου πήγε στην. Ναι. Ο άλλος σας πει. Ποιο, έλα τώρα πυροβολά. Ρίξε τα σκάγια σου, αγόρι μου. Που μοιάζει με τον κόμενο τη Μενεγάκη, τον άντρα τη Μενεγάκη. Τον Καλαφάτης. Καλαφάτης, ναι. Τι θα πει. Το... Μοιάζει λίγο τώρα, ψανιάτα το είναι. Κούκλος. Κούκλος. Πεδαρά. Ναι. Καλό παιδί.
Ωραία, ναι, Brad Pitt. Του λέω είσαι κρύο, ρε του. Κρύωση. Κάνε κάτι, του λέω. Δηλαδή, κάνει κάτι. Βρες μια γκόμενα. Πάνε σε κάτι. Πού να ξέρει, άμα δεν έχει ρε σύγκρουση. Να το δει, να κουνήσει λίγο το αίμα, να πούμε, κατάλαβε. Που δημιούργησε μια ίντρικα, ένα αυτό. Τσακώσου κάτι, πλακώσου, κάνε ράνε. Είναι απαθή, να πούμε. Κατάλαβε τι γίνεται. Καλημέρα, λέει, πε στον Ράπλε Κουλ. Τα μιάρα χθε με το 0-4 λέει του Πανιόνιου μέσα στον Απόλλων και το 1-6 λέει του Ατρόμη του μέσα στον Ηρακλή. Δεν θα μιλήσω για κανένα μάτι συγκεκριμένο. Οχ, αυτό δεν μ' άρεσε, Κωνσταντίνη. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε που δεν θα μιλήσει συγκεκριμένα, γιατί θα ρίξει πολύ δυνατά σκάγια, γόρι μου. Κοίταξε, ρε, που τα ξέρει όλα. Ναι. Μίλα όρισα και γενικά. Δεν θα μιλήσω για κάνα μάτι του κυπέλου συγκεκριμένα. Ναι. Όμως. Οχ. Καλυφθείτε. Θα πω. Ναι. Ότι τα μάτια του κυπέλου. Αφήστε τους προπονητές, τους τεχνικούς διευθυντές, τους παίκτες κτλ. Ήσυχους. Ναι, ναι. Γιατί είναι μια ευκαιρία να οικονομήσουν οι παίκτες χωρίς να πληρώσει ο πρόεδρος. Μάλιστα, Κωνσταντίνε μου. Όμορφα το έθεσες. Άστε τώρα. Πολύ χαριτωμένα. Ξέρω ο κύριος Μυροφορίδης. Ναι. Ο τσακωμός που είχε κάνει με τον κύριο, πώς το λένε, Μπαλέτα. Τον κύριο Καρυπίδη. Ναι, ναι. Είναι γιατί στο ματς Άρης Πανιόνιος 1-2 ο ένας ήξερε και ο άλλος δεν ήξερε. Α, ναι, είχε γίνει αυτό, σωστά. Σου λέει, δεν ξέρω εγώ. Είναι δυνατό. Εσύ. Ναι. Κάνεις εσύ. Δίκιο είχε. Ναι. Στην οικογένεια τα ξέρουμε όλα. Έχω μεταξύ μας. Έχω την εντύπωση ότι ο Βοσνιάδης με το Μυροφορίδη. Το ξέραν και οι δύο. Το ξέρανε, λέει. Ξέρανε. Είχαμε την αυτόνομη θύρα 10 να εξαπολύει κεραυνούς όπως εσύ τώρα σιγά πρωί. Σιγά τα αίματα. Είπε να βγάλουμε το φταίχτη, να τελειώνουμε να φύγει από την ομάδα. Τι λες, μωρέ. Ναι. Τι λες, σοβαρά μιλάς. Η πιο ντροπιαστική ήταν στην ιστορία του Ρέγκλι, δεν έχει ξαναγίνει. 1-6. Ο κύριος Ντο Μάπας, πώς το λένε, ο Θανάσης Παπαδόπουλος. Ο κύριος Θανάσης Παπαδόπουλος. Αυτό δεν το γούσταρε. Τα μούτρα του, έσαι χάλα. Ούτε το γούσταρε. Τον έβαλε στου κακού κατευθείαν. Δεν το γούσταρε. Αυτή τη μάπα τώρα ξυπνά. Να τον έχει πεθερό αυτό, μπαμπά, θείο. Κολλά, άμα σε βγάζει τα 500 ευρώ, θα δει πώ θα τα αυτά τα μούτρα για να βγάλουν δισεκατομμύρια. Δεν συμπαθιούνται αυτά τα μούτρα. Συμπαθιούνται, αλλά Μάρκο, κάθε πρωί σκάει το μπακυράκι. Τι καλό αγόρισε. Βρε η μάπα αυτή δεν συμπαθιέται. Ρε είναι οι μάπε, ρε, πώ το λένε. Είναι κάποιο που είναι κούκλο και κάποιο που είναι χαλιαμούτρα. Ο χαλιαμούτρα, να πούμε, μπορεί να έχει ευδιάθεση. Ευδιάτη κατάσταση. Να είναι αυτό, ξέρω εγώ, χαμογελαστό. Και να είναι ο άλλο κούκλο ή κούκλα και ξυπνάει. Καλά, ο Καράς δεν φταίει. Όχι, ο Βαρδάκης. Καλημέρα και στον Βαρδάκη. Ο απολύτιστο, θα πούμε. Γιατί ρε. Επάοξη δεν είναι. Αν το πει πολιτισμό, μπορεί να σε δει. Θα παρεξηγηθεί, αλλά εγώ έχω πει ότι πώ τον είπε, αφάν κατέ, πώ τον λέμε. Ο Βαρδάκης προσπαθεί, είναι ένα σύμπλεγμα κοινωνιολογική ανομαλία αυτό εδώ. Είναι ένα σύμπλεγμα. Είναι παοξής με σαβουάρ βίβρου δηλαδή. Θέλει ο Βαρδάκης να είναι κανίβαλος. Ναι. Με τρόπο ευγενή. Έχει όμως. Με αλυσίδα φακατόρο. Ναι. Ναι. Το συνδυάζει. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος. Το υποστηρίζει. Να τον πας στην αδερφή σου να το ξεμπλοκάρει την κοινωνιολογική του υπόσταση, να πούμε. Δηλαδή. Ξεμπλοκάρουμε. Καλημέρα, τι κάνετε. Ναι. Ο λαός του ΠΑΟΚ τσελαπατάει τον κόσμο. Κάτσε, ρε. Το καλύτερο σποτάκι όλων των εποχών εδώ με Βαρδάκη είναι που έχει φέρει εδώ ένα πυρηνικό φυσικό. Τι δουλειά έχει ο ΠΑΟΚ. Άκου να δει το ρομποτικό τι έχει φέρει εδώ πέρα και ο άνθρωπος λέει τι κάνει και στην Αμερική και το ρωτάει κάποιο να αναλύει ο άνθρωπος το ρομπότι σου. Στην Αμερική, που έχω πληροφορίες ότι από τη δική σου την έρευνα και την εργασία το Πανεπιστήμιο σου πήρε $1,000,000. Καταρχήν έκανα 2 μάστερ και έκανα διδακτορικό στον αυτόματο έλεγχο και στη ρομποτική. Ταυτόχρονα όμως είχα την ευκαιρία και να εργαστώ σε 2 μεγάλες εταιρείες, στην Honeywell, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοματισμών, και στην MTS, η οποία έκανε σεισμικές συσκευές για προσωνίες σεισμών και επίσης κατασκεύαζε και ηλεκτροϊδραυλικά ρομπότ. Μιλούμε για ρομπότ το οποίο έχει διαστάσεις σχεδόν πολυκατοικίας. Τεράστιο ρομπότ. Ήμουν αυτός ο οποίος έλυσε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα της αντίστροφης κινηματικής, δυσεπίλητο, κατόρθωσα να το λύσω αυτό εδώ. Έχω ασχοληθεί και με άλλα θέματα, αλλά δεν υπάρχει χρόνο τώρα να τα αναπτύξω όλα. Λοιπόν, ας πούμε για το ΜΠΑΟΚ. Αυτοί είσαστε. Δεν κατάλαβα, Βαρδάκη. Τι του έλεγε ο άλλος, κατάλαβες. Ο Βαρδάκης, ο Βαρδάκης άρχισε να κουράζει. Ο Βαρδάκης επειδή είναι αργός γενικά. Έκλαψα. Δεν τον έπιανε τον άλλο. Και σου λέει κάτσε να πάμε στον ΠΑΟΚ να καταλάβουμε τι γίνεται εδώ. Ο άλλος σου είχε να λύσει ρομπότ, είσαι με πολυκατοικίες, πυρηνική ψυχή. Πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα να τελειώνουμε. Το έχει κλείσει άλλο στο ραδιόφωνο 100%. Έχει πάει σε ραδιοφωνικό, όπως το λένε. Έχει πάθει ένα κλονισμό ραδιοφωνικό ο Βαρδάκης. Δεν υπάρχει θεούλης. Εδώ πήγε 7,5 ώρα να πάρει τηλέφωνο τον Καρά. Νόμιζε ο Καράς ήταν στην Αμερική. Δεν ήξερε ότι η ώρα εκεί πέρα είναι χαράματα και έβγαλε τον Καρά 8 ώρα το πρωί να του πει καλημέρα να του πάρει συνέντευξη. Ο αυτός είναι ο Βαρδάκης. Θεούλης είναι ρε, Θεούλης, να ορίσουμε τον Βαρδάκη ασχολούμαστε σήμερα. Βαρδάκη καλημέρα.
ο άλλο από μέσα. Ούρλιαζε από μέσα. Σαν το αυτοκίνητο που το έχει με 7.000 στροφές και δεν αλλάζει ταχύτητα. Πώ δεν τον έριξε καμιά Παναγία πρωί-πρωί το βαρδάκι, με ξυπνάς, δεν ηλίθιε. Φίλο στο μου. Τελευταία φορά που ξύπνησε 7.30 ώρα το πρωί ο Βασίλη ο Καράη ήταν Τετάρτη Δημοτικού. Και βάλε! Και βάλε! Και βάλε! Τρελάνε, τρε. Πώ να σε κεράσω καφεδάκι. Ναι, να με κεράσει γιατί είναι. Πίτα, μπουγάτσα σήμερα είσαι και με στα κόκκινα, σορτί μου. Το σιφουνάκι το πιο. Αυτοί οι ποσοξίδε στο όπεν που μπάζει με το Σαββίδη. Αυτό εδώ. Στο όπεν. Πώ το λένε αυτό, να φίλε, δεν τον γνωρίζω. Το πήρα στι ντομάτε, το πέταξα και εγώ μία. Απέταξε και εσύ ντομάτε. Ναι. Είμαι σίγουρο, δεν θα ξέφευγε εσύ. Ένα δημοσιογράφο από την Αλεξανδρούπολη Κομωτινή, πώ το λένε. Δεν τον πήρε, τι να τον κάνω τώρα, είναι καλό. Τι καλό, πρασινόσκυλο είναι. Εντάξει, τι καλό είναι. Τι μπάζει στι ποσοξίδε. Όχι, έρχεται η Σμαράγδα, κάτσε να κεράσω, κάτσε να κεράσω. Κέρδα. Καφέ, πίτα μπουγάτσα, θα πάμε στην καντίνα pit stop, το κόκκινο αυτοκινητάκι. Ναι. Ασορτή θα κάτσει εκεί μαζί με τα Σαντα, κορίτσια σου. Ναι. Ναι, ασορτή μαζί με τα κοριτσάκια εκεί που μας περιμένουν στην υποδοχή. Α, καφεδάκι, το νερό κούτρα. Μαζί με την μπουγάτσα κούτρα και η πιτούλα σε τρία σημεία της πόλης. Παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδος μετά δικαστήρια. Πόντου 56 και οδός Λαγκαδά εκεί που χτύπησε. Κούτρα το νερό. Κούτρα το νερό μαζί τον καφέ. Μα πάρει 5 έκτο κούτρα μαζί με τόσο. Την πίτα, κούτρα και μπουγάτσα. Την κόμενα κούτρα μπορεί να την πάρει. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Πρωί-πρωί ρε αγόρι μου, ρε ψυχούλα μου εσύ. Να δώσει και κανένα μπόνους τέτοιο τρέχει. Είναι τρομερός επιχειρηματίας. Είναι πολύ δυνατός ο Βασίλης. Είναι πάρα πολύ δυνατός. Λοιπόν, εκτός από το διασημό του Ηρακλή, ο οποίος. Πες τη θύρα 17 συμπληρώνονται. Ναι, 14. Κάτσε στην κερκίδα. Με ρωτούσαν χθες πώς είναι. Διαβάστε τον Μάρξ εκεί στην κερκίδα, πες την αυτόνομη θύρα 10. Ναι. Μόλις πάρετε εξουσία γίνετε και εσείς δεξί. Άστε το παραμύθι, πες. Πάει, άστε. Αυτόνομη θύρα 10, διώξε τους υπαίτιους. Καμία συγγνώμη. Μη, καλά. Βοσνιάδες, συγγνώμη από τον κόσμο. Σιγά, σαλιά. Σκασμένος ο Τόμ, αλλά στηρίζει. Ξέρεις τι μ' αρέσει εδώ, ρε φίλε. Τι σ' αρέσει εδώ. Ότι εκείνη κουφάλα ο Μυροφορίδης είναι κρυμμένος από το πρόβλημα. Είναι κρυμμένος από το πρόβλημα. Εκείνη η μαϊμού. Γίγαντας. Μορφή. Κόκκινα λέω. Συλλεκτικός. Ο Μυροφορίδης λέω στο 1-6-7 είναι μπλεγμένος πουθενά. Εγώ ξέρω ότι ο Ηρακλής θα τον ανεβάσει. Αυτό είναι η θύρα 10 τώρα. Κουνήθηκε η θύρα 10. Διαβάστε το Μάρξ εκεί πέρα. Θα επιστρέψουμε να δούμε τι έγινε και στο Βικελίδης. Θα σχολιάσουμε Πατριάρχη, ο οποίος άλλωσε την πόλη. Και θα δούμε. Τι θες να πεις για την πόλη του Πατριάρχη μας. Μας χαλάς την ακροματικότητα. Θα την ανεβάσω. Θα την ανεβάσω με Πατριάρχη. Τα νέα του Πατριάρχη. Βόλεϊ, ρε φίλε. Champions League, ρε φίλε. Γι' αυτό βγαίνει πρώτο το ζου, να ξέρεις. Μας περνάει το ζου για τον Πατριάρχη. Για άλλους λόγους μας περνάει. Έχει να κάνει και με κομμενάκια, Κωνσταντίνη. Γι' αυτό μας περνάει. Εμείς δεν έχουμε κομμενάκια εδώ, αλλά έχουμε μια ωραιοτάτη κυρία. Μια βλαχοπάοξου. Μια ωραιοτάτη κυρία, η οποία θα μας δώσει τώρα τα αθλητικά μαντάτα. Σμαράγδα Μπασάκου. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, με τα υπόλοιπα θέματα για μας. Ωστόσο, πριν σας κουνήσω το μαντιλάκι για την Σμαράγδα, να σας πω ότι το iPhone XR με την πλέον προηγμένη οθόνη LCD, τη Liquid Retina 6,1 inch, το προηγμένο Face ID και με ένα επαναστατικό σύστημα κάμερας είναι εδώ και μπορείτε να το αποκτήσετε στα καταστήματα Wind. Είναι πραγματικά εκθαβωτικό σε όλα του. Αποκτήστε το σήμερα λοιπόν σε ένα κατάστημα Wind με έως και 650 ευρώ φθηνότερα με τη νέα υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωσης κινητών Bring to Save, επιστρέφοντας το παλιό σου iPhone και με έως 48 άτοκες δόσεις. Είδαμε πολλά μας χθες για το κύπελο, με τα φαβορείς τα περισσότερα να επικρατούν, αλλά έχουμε και πολλές συναυλίες αυτό το μήνα για να πιάσουμε λίγο και τα πολιτιστικά ως εκπομπή. 2 Νοεμβρίου λοιπόν ξεκινά εμφανίσεις στο Βεργίνα Θέατρο η Μελίνα Ασλανίδου. Δεν χρειάζονται συστάσεις, λατρεμένη φωνή, φοβερή σκηνική παρουσία. Η Μελίνα ανεβαίνει Θεσσαλονίκη έχοντας και τις αποσκευές της μαζί και όλες τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά και το νέο της δίσκο ξημερώνει Κυριακή με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα βρίσκεται στο Βεργίνα Θέατρο για 6 παραστάσεις και όσοι ενδιαφέρεστε να βρεθείτε εκεί, στο Regency Casino, στα Public και στο Ticket Services θα βρείτε εισιτήρια. Θα είναι πραγματικά μια καταπληκτική εμπειρία να πάτε, να ξεδώσετε, να ξεφύγετε λίγο και να χαλαρώσετε, Κωνσταντίνε μου. Ο Μίμη Πλέσα, ναι, είναι από τους αγαπημένους μου. Μίμης. Ναι, ο Μίμης, ναι. Πλέσας. Βέβαια αυτό το οποίο έχει περάσει την ιστορία είναι η άριστη συνεργασία που είχε με τον Γιάννη τον Πουλόπουλο. Σωστά μιλάς. Ο Μίμη Πλέσα που είναι 94 σήμερα και είναι ζωή, παλιός τέκτονας. Mm-hmm. Λοιπόν, σοβαρός άνθρωπος και εκπληκτικός στη μουσική. Κορυφαίος. Χαρακτήρισε τον Πουλόπουλο μεγάλο αγνώμονα, να πούμε. Α, ναι. Ναι. Δηλαδή μετά από ένα σημείο του τον έφτιαξε, τον, ναι, έκανε τον Έλληνο, ο Πουλόπουλος είπε γεια σας. Ο Πουλόπουλος είναι, ναι, ο τραγουδιστής του αποτυχημένου εραστή, ναι, αυτού που του δεν μπορεί να ρίξει κόμμενα, mm-hmm, του χιλοπιτάκια κτλ. Χιλοπιτάκια. Ναι. Πήγαινε έξω από τα σπίτια, περίμενε την κόμμενα. Καληνυχτάκιας δηλαδή. Μεγάλος καληνυχτάκιας. Μεγάλος καληνυχτάκιας. Έχουμε δηλαδή το μεγάλο καταραμένο τον Καζαντζίδη,
ο οποίος είναι ο τραγουδιστής, ξέρω εγώ, του αποτυχημένου. Κλάμα. Κλάμα. Ο Δημό. Του αδικημένου. Αδικημένου. Αυτό έλεγε. Ναι, και ο άλλος είναι. Το χαλί πολλών εδώ. Ο Πουλόπουλος είναι ο τραγουδιστής του Καληνυχτάκια. Καληνυχτάκια ο Πουλόπουλος. Ναι, κάποιο άγαλμα του είπε τον πόνο του και κάτι. Και δεν συμμαζεύεται, ναι. Δηλαδή, εγώ αν είχα παμπ, εγώ τη δεκαετία του 80. Θα είχα βγάλει έξω του Πουλόπουλου τη φωτογραφία, γιατί αυτές τότε πηγαίνανε κάτι άσχημο γυναίκες, κάτι τέρατα να πούμε, και πηγαίνανε σουρωμένοι και λέγανε τον πόνο τους. Και άλλα ψυχολογία, ήταν ψυχολόγοι του μπαρ αυτές. Του μπαρ. Θα τρώγανε τη δουλειά. Θα είχες την αδερφή μου, ναι, τότε δεν υπήρχαν. Όταν ήμουν 16 χρόνια, είχαμε ένα λουλουδά στη γειτονιά, τον Αντωνάκη, Παλαθηναϊκός από τη Ρόδο, πέθανε. Θεός χωρίς. Είχε ένα πόνι να πούμε. Ναι. Έπινε να πούμε. Τα ελληνικά τα αυτοκίνητα τα πόνι. Τα πόνι, ναι. Ναι. Μου λέει σε πάω στα χωρίσια να μου δείξει. Με το πόνι. Με το πόνι. Αποτυχημένο έξω. Ρωτάει τον πατέρα μου να τον πάρω. Πάρω τώρα, με το πόνι. Το ρώτησε τον άλλο. Το ρώτησε τον άλλο. Με πάει σε ένα μπαρ. Θα πιει, μου λέει, εγώ τι να πιω, λέω μια πορτοκαλάδα βάλουμε. Από πορτοκάλι. 16 χρονών κάθομαι, πήρα μια πορτοκαλάδα. Πορτοκαλαδίτσα να βάλω. Λέει ο Αντωνάκης την κόμενα. Φέρε ένα τζιτζιμπίρι. Λέω, τι το τζιτζιμπίρι, ρε, είναι ένα ποτό λέει, ειδικό που με φτιάχνει. Τι πίνει ένα τζιτζιμπίρι. Πίνει δεύτερο τζιτζιμπίρι. Εγώ αρχίζω να λέω τώρα, το λέω το Βαρδράκη, πότε θα πηδήξουμε, το λέω. Λέει, σαν τον έρωτο με το γατάκι και τον γάτο, ναι. Λέω, πότε θα πηδήξουμε, με έφερες εδώ για να πιω πορτοκαλάδα, εσύ τα τζιτζιμπίρια. Πάμε λέει σε άλλο μπαρ. Με παίρνει με το πόνι, με πηγαίνει σε ένα άλλο μπαρ. Ξανά μάνα να πει. Βλέπω μια εξαβιζού εκεί πέρα και τα λοιπά, με βάζει μέσα. Τι έγινε μωρό μου, μου λέει αυτή, με πιάνει το μάγουλο. Μόλις με πιάνει το μάγουλο αυτή, ναι, μου έγινε κάγκελο εμένα η διάθεση. Ναι, ναι. Αμέσως, αμέσως, το μάγουλο μόνο που σε έπιασε, φαντάζομαι. Φέρε ένα τζιτζιμπίρι. Τι στετοστερόνι έχουμε. Ναι. Τι λέει ο Αντωνάκη. Πάλι τζιτζιμπίρι αυτό. Φέρε ένα τζιτζιμπίρι. Ναι. Πήρε ένα τζιτζιμπίρι, δύο τζιτζιμπίρια. Του λέω Αντωνάκη, πότε θα πηδήξουμε. Ναι, τρίτο μπαρ, τέταρτο μπαρ. Είχε πια αυτό 8 τζιτζιμπίρι. Λιάρδα έγινε. Πήγε λιάρδα. Λέω έτσι. Έτσι το κάνουμε το κόλπο. Αυτό είναι του Πουλόπουλου. Έκανε εκείνη την ημέρα τίποτα, εκείνη τη βραδιά. Όχι, αυτή πήγε. Πήγαιναν παλιά οι ηλίθιοι, ναι, μιλούσαν με τις γκόμενες και νομίζανε ότι κάναν και δουλειά. Ναι, πήγαινε να πούμε. Τζιτζιμπίρι. Έτσι αυτό έχω εδώ και τα πάντα. Τζιτζιμπίρι πήγαινε σπίτι. Ναι. Μισθητή μου κύριε, τι βλάχη είναι αυτή η λερώση. Τι έπανε το τζιτζιμπίρι. Φοβερά πράγματα. Το τζιτζιμπίρι έμαθες τι είναι τέλος πάντων. Έμαθε ένα έτσι, μπαίνανε μπακάρτι, έβαζε μέσα, έβαζε κάτι λεμόνια, κάτι. Και το έπαιζε και σε ένα Μπρούκλι τώρα, εγώ παλιός πίνω τζιτζιμπίρι. Και εγώ 7-8 λεμονάδες. Δεν γίνεται αυτό. Λέγε. Έλα καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τζιτζιμπίρι. Να πάμε λίγο να στατουάρει μετά τον Ηρακλείο που μίλησες γενικά και αόριστα. Είπαμε χαρά. Δεν μιλάω, θα σου πω και κάτι άλλο. Ναι, είπαμε συνολικά, ναι, κάναμε την κουβέντα έτσι. Γιατί για βγάζει θύρα 10 τώρα, ανακοίνωση. Γιατί τα πήρε στο κρανίο. Ναι. Να πούμε, ναι, να πούμε, να δώσουμε και ένα tip. Σου πω εγώ για το Ηρακλείο. Ότι ο Ηρακλής, ναι, μετά από 52 χρόνια χάνει αγώνα στην έδρα του με 5 γκολ διαφορά. Τελευταία, γιατί χθες μίλησα για την κουβέντα. Ποιο ήταν το τελευταίο? Ήτανε 15 Μαΐου του 66 όταν τον νίξε ο Παναθηναϊκός ο Καφτατζόγλου 5-0. Εντάξει, Χαβάη 5-0. Χαβάη 5-0. Μεγάλη ομάδα του Ηρακλή 5-0 έκανε. Το 66. Το 66. Δεν ξέρω, τότε ούτε καν ιδέα ήμουνα, το 66 εσύ και εσύ. Ναι. Δεν το έχεις εσύ, το μάζι το γνωρίζεις. Αυτές είναι οι δύο πιο βαριές ήθεσες. Ναι. Ο Αμπάρης, τερματοφύλακας στο Ηρακλή 36 χρόνια. 36. Ο Αμπάρης στα 25. Ναι. Δεν ήταν τερματοφύλακας. Χάντμπολ έπαιζε. Χάντμπολ έπαιζε το παιδί, όντως. Με μέσον έπαιζε στον Ηρακλή. Ναι. Το παιδί έπαιζε με μέσον στον Ηρακλή. Χθες έκανε κάτι εξόδου μεσολογίου, πάντως απίθανες. Δεν έχω απέτηση από τον Αμπάρη. Ναι. Τον οποίο ο πονηρός ο μαύρος Πιτ τον έβαλε εκεί πέρα μέσα. Έχει το γιο του, γι' αυτό λέει. Το γιο του τον καθάρισε τον Αμπάρη τώρα. Τώρα ο Αμπάρης θα δει ξανά αιστεία. Δεν θα ξαναδεί. Όχι. Φέτος ο Ηρακλή δεν θα ξαναδεί σίγουρα. Ο Αμπάρης 36 χρονών δεν φταίει κανείς άλλος. Ποιος τον έβαλε εκεί τερματοφύλακα. Ο Αμπάρης 25 χρονών. Δεν είχε κάνει έξω που να πιάσει την μπάλα σταθερά. Αυτό που βγαίνουν οι τερματοφύλακες. Ναι, 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 ναι. Χατμπολίστας ήταν, ρε. Βάλατε ένα παλέμαχο τερματοφύλακα του χατμπολ κάτω από την αιστεία του Ηρακλή. Η θύρα 10 ψάχνει να βρει ποιος φταίει. Δηλαδή μπάλα δεν ξέρει η θύρα 10 ποιος φταίει. Το μάτσα για 1-2, 1-3. 1-2, 0-2, 1-3. Έβαλε τον Αμπάρη κάτω από την αιστεία. Δεν μπορεί να σκύψει να δέσει τα κορδόνια του Αμπάρη, θα πούμε. Στα νιάτα του δεν μπορούσε να παίξει ο Αμπάρη με μέσον έπαιζε. Φτά, έφαγε 6 γκολ. Εντάξει. Και εγώ ξέρεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο του άλλαξε όλου ο Ηρακλής? Γιατί παίζει ντέρμπι με την ομάδα του ΠΑΟΚ, την Κέρκυρα. Με την Κέρκυρα. Το αλλάξει, ναι, τα φώτα εκεί. Ναι, γιατί λες κάνεις ρωτήσεων όταν είσαι κουρασμένος. Ο Ηρακλής πρώτο μάτς έδωσε προχθές. Πότε έκανε, ναι, προετοιμασία ο Ηρακλής, πότε τους μάζεψε ο Ηρακλής. Ναι. Ο Ηρακλής μπορεί να παίξει Τετάρτη Κυριακή μάτς. Δεν μπορεί, λες και γι' αυτό ξέρω. Τώρα το παραμύθι τώρα, ξυπνάκιδες όλοι. Ναι. Ναι. Αλλά μου αρέσει που έξω από το πρόβλημα είναι ο Μυροφορίδης. Ενώ αν πάει καλά η ομάδα, ο Μυροφορίδης την έβγαλε. Μεγάλο μάκα. Γάτα με λουστρίνια, ναι. Πάμε και στα τουάρι για να προχωρήσουμε λίγο στον πάγκο που έχουμε εκτενή αναφορά από τη μάρκα και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Ποια είναι η μάρκα? Η κορυφαία εφημερίδα στην Ισπανία με 2 εκατομμύρια κάθε μέρα αναγνώσεις. Πιο μεγάλη από τη μέτρο, πώς είναι δηλαδή? 2 εκατομμύρια, 1,5, 2 εκατομμύρια αναγνώσεις. Εμείς έχουμε δηλαδή. Εμείς έχουμε χιλιάδες, δεν έχουμε εκατομμύρια. Στην Ισπανία ακόμα το, ναι, κρατάνε αυτό το παραδοσιακό. Ναι. Διαβάζουν την εφημερίδα, ναι, τους.
Εδώ εμείς έχουμε ξεφύγει με τα tablets, με λαϊκίζουν τα κινητά. Λαϊκίζουν, έχεις τη Μάλια. Πώς, μια χαρά, άμα χάσει η Μπαρσελόνα, άμα χάσει η Ρεάλ, θα ξεφωνήσουν και εκεί. Ναι, ξεφωνήσουν. Ναι. Παντού το ίδιο ισχύει, Κωνσταντίνε μου. Φταίνει άλλοι δηλαδή, εκεί. Φταίνε και οι άλλοι. Ναι. Φταίνε και οι άλλοι. Τι λέει, λοιπόν, λέει. Θέλω λίγο να σας δούμε στις δηλώσεις. Χθες ο Άσκερ σε 2-1. Παρένθεση. Νέες απειλές πολέμου εκτοξεύει η Τουρκία, όλα τα κανάλια, ναι, και κανένας Έλληνας δεν συγκινείται. Ξέρεις γιατί? Τους έχει πάρει παραμάζωμα τους δημοσιογράφους στην Αθήνα και δεν πιστεύει κανέναν. Κανένα δεν πιστεύει. Ναι. Ξύνουν τα παυτά τους. Ναι, οι Έλληνες πολίτες. Ευτυχώς ή δυστυχώς η έννοια δημοσιογράφος, το επάγγελμα δημοσιογράφος έχει φτάσει τελείωσε στον πάτο. Ο δημοσιογράφος στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Κάποτε ήταν στάρο δημοσιογράφος, έτσι. Από τη στιγμή που συμμετείχανε. Στα φαγοπότια. Στα φαγοπότια συμμετείχαν στη μεγάλη κλοπή, την νόμιμη κλοπή του χρηματιστηρίου. Τη μεταφορά χρημάτων. Μεταφορά χρημάτων από τα λαϊκά στρώματα στους. Σαν άμανα πλούσιους. Η μάναζερ αυτή τη ιστορία ήταν δημοσιογράφοι. Ναι. Οπότε να μην στεναχωριούνται τώρα που. Ναι, πλέον, πλέον να οι δημοσιογράφοι των Αθηνών και από εμά εδώ πέρα του βλέπαμε σαν στάρ. Ωα, πώ βλέπουμε ρε παιδί μου. Ένα τραγουδιστή, λέγαμε ο Τάδε. Είχαμε εδώ κάτι έξυπνου εδώ στα τοπικά κοινωνία. Οι οποίοι πήραν τη μικρή αυτή. Ναι, αυτοί ήταν βλάκε. Ναι. Ήταν τζογαδόροι. Ναι. Βάλανε πέντε τζογαδόρους εκεί εθισμένους στον τζόγο να παίζουν χρηματιστήριο, να μην πω ονόματα. Μη, δεν είναι τόσο σήμερα. Αυτή ήταν η βλάκη. Οι Θεσσαλονίκοι ήταν οι ηλίθιοι, οι βλάκες. Ναι. Πάμε στον αλλά Άρη. Κάτω έγινε το φαγοπότο μεγάλο, λες. Συμμετείχαν. Και έχασαν το σταριλίκι τους. Ως μάνατζερ συμμετείχαν οι κύριοι, ναι, και οι κυρίες. Λοιπόν, είχαμε. Δηλαδή σήμερα, αν πεθάνει ένας δημοσιογράφος των Αθηνών μεγάλος, ναι, μπορεί να, δεν θα στεναχωρηθεί κανένας, όπως αν πεθάνει ένας πολιτικός. Ναι. Δηλαδή, σήμερα, σε βάλει δηλαδή στο ίδιο επίπεδο. Όχι, εγώ, ο λαός. Ο λαός. Ο θάνατος ενός πολιτικού με το, και το θάνατος ενός δημοσιογράφου του συστήματος αφήνει παγερά αδιάφορο. Δηλαδή, αστυνομικός, δημοσιογράφος και πολιτικός όταν σκοτώνονται, δεν πουλάει καθόλου στο λαό. Δεν κάνει κλικ στο λαό. Δεν κάνει κλικ σε κανένα. Αν πεθάνει κομμουνιστής, γίνεται χαμός. Χαμός, ουρές. Αν πεθάνει κανένας. Σαν τον άλλο που με τη σημαία εκεί που πήγε. Ας μην πεθάει κανένας τώρα, ναι, σήμερα, 20, φτάνει, ρε κόρη μου. Πρώτου μήνα. Μήμερα, πάμε. Ναι. Λοιπόν, είχαμε δηλώσει σε Πάκο Ερέρα, ο Άρης, ο οποίος κέρδισε χθες δύσκολα το Σούλι. Ναι, αυτός εδώ. Κέρδισε 2-1 τον Αΐτο Σπάτων. Σήμερα Πέμπτη είναι. Σήμερα Πέμπτη, ναι. Ο Σιώπης δεν τραυματίστηκε ακόμα. Ακόμα όχι. Έγαμε. Μια χαρά θα είναι ο Σιώπης. Θα παίξει, λες. Εγώ λέω θα παίξει. Ναι. Εγώ λέω θα παίξει. Θα παίξει. Το θέμα είναι να το δούμε να είναι, ναι, Κέρβερος, δυναμίτης να είναι. Ναι. Να τρέξει σαν τον Μπουλντόκ, πώς έτρεχε με τον Πάο, ναι, και δάκωνε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Θες, αυτό και νομίζω ότι θα το δούμε. Λοιπόν, έκανε δηλώσεις ο Πάκο Ερέα και θέλω να σχολιάσουμε. Ο οποίος το γυρίζει με ένα ρεσιτάλ ειλικρίνειας, λέει ότι έκανα λάθος, λέμε, κάποιους παίκτες, όπως ο Μαρτίνες που φωνάζει εσύ εδώ πέρα και εγώ από κοντά, όπως ο Ιτζόγλου, όπως ο Διαμαντόπουλος. Έπρεπε να είχαν παίξει, λέει, και άλλα παιχνίδια. Για να καταλάβω κάτι. Ναι. Ο Ιτζόγλου είναι ένας χαφ. Αμυντικός και τα λοιπά. Εντάξει, δεν τον είδαμε καθόλου φέτος. Δεν το θεωρούμε λάθος ότι δεν έπαιζε ο Ιτζόγλου. Ναι. Το Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες τώρα, εδώ θα καταλήξω. Ναι. Ο Μαρτίνες έχει μια ποιότητα. Εντάξει. Μια πολύ καλή ποιότητα. Και το ότι δεν έπαιζε καθόλου. Αναρωτιόμασταν, μα δεν μπορεί μισή ώρα να παίξει 20 ακόμα και λεπτά, ναι, 20 ναι, λεπτά. Φαίνεται αυτός ο ανόητος ο προπονητής εδώ. Έχει πάθει Αλτσχάιμερ στα 65. Το βλέπω. Εγώ το ένα μάτι πάει δεξιά, το άλλο αριστερά. Ένα ψηλό εγκεφαλικό πρέπει να το έχει πάθει. Δηλαδή ο το Πάκο. 100%. Ο Πάκο. Ένα εγκεφαλικό το έχει πάθει. Ναι. Λοιπόν, ψηλό. Λοιπόν, εάν το Μαρτίνες τον έχει έξω για λόγους όχι βιολογικούς. Για βιολογικούς μάλλον τον έχει έξω. Εάν δεν τον έχει για βιολογικούς λόγους και τον έχει για τακτικούς λόγους. Και δεν το βάζει ούτε μισή ώρα, ούτε ένα ημίχρονο κτλ. Ο τύπος θέλει απόλυση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι λόγος απόλυσης αυτός. Ότι δεν βάζει έναν πάρα πολύ καλό παίκτη να αγωνιστεί. Και το άλλο το τραγικό είναι στο ποδόσφαιρό μας, για δύο ομάδες θα μιλήσω, για τον Άρη και τον Ολυμπιακό. Ναι. Ότι δύο center forward στον Άρη είναι χειρότερο από τον Διαμαντόπουλο. Ο Γιουινές και ο Νασλίδης. Και δεν έχει παίξει καθόλου ο Διαμαντόπουλος. Ο Νασλίδης είναι κουβάς, να πούμε. Ο Νασλίδης. Είναι γέρος και τα λοιπά. Καλά, δεν το λες και γέρος. Τριαντάρης με πενιντάρι μούρι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Και ο άλλος είναι ο Μανός. Ο Μάνος που εκθέτει τους Χασάνιδες και τους. Ο οποίος επιμένουν οι λύθοι ποδοσφαιρικά στον Ολυμπιακό, οι ανόητοι ποδοσφαιρικά στον Ολυμπιακό. Έρχεται ο Χασάν. Δεν βγήκε ένας δημοσιογράφος. Τον κάψαν και τον Μάνο. Δεν βγήκε ένας δημοσιογράφος. Τον κάψανε τον Ολυμπιακό. Δύο μέρες πρωτοσέλιδα Μάνο έχουν κάτω. Ναι. Τον αποθεώνουν τώρα. Είναι σοβαρό παιδί. Αν είναι, δεν ξέρω το χαρακτήρα. Δεν είναι 19 χρόνια, 23. Ναι, αλλά δύο μέρες εκεί που δεν τον ήξερε κανένα τον τώρα θα βάλει τον Χασάν στο Χαριλάου. Δεν θα βάλει τον Χασάν. Ή θα βάλει τον Γκερέρο. Όχι, είναι εκτός αυτοί οι δύο. Γεια σας. Με Μάνο θα παίξει. Άμα παίξει ο Μάνος, θα σκοράρει. Ο Γκερέρο είναι 1,5 μήνα έξω. Τέλειες. Ο Χασάν είναι ο Μάνος, λοιπόν, από θεραπεία. Ο Μάνος λοιπόν, ναι, θα σου κάνω μια πρόβλεψη. Ο Μάνος,
όχι μόνο θα γίνει βασικό στον Ολυμπιακό, θα πάρει και μεταγραφή, όχι σε μεγάλη ομάδα, δηλαδή να πούμε. Πού να πάει, βέβαια. Θα πάει σε ένα καλό Βέλγιο. Στο Βέλγιο, Ολλανδία. Ναι, δηλαδή ο Μάνος, αν το συγκρίνω με τον Βέλγιο, ναι. Έτσι όπως είναι σήμερα ο Βέλγιος, ο Βέλγιος θέλει πέντε Μάνους. Στο Βέλγιο είναι ο Βέλγιος και ναι. Πάει καλά στην Πέβερ, βάζει γκολάκια τελευταία. Γιατί ο Μάνος είναι ταχύς, είναι τριπλαδόρος, είναι ενασμένο και σκοράρει. Ναι. Δεν έχει τα σωματικά προσόντα του Βέλγιο. Άλλο είναι θηρίο. Ναι. Είναι θορυκτό ο Βέλγιο. Εντάξει, όταν τελειώσει. Πάει καλά στην Πέβερε. Το λέω φέτος ξεκίνησε και πάει καλά. Και τα κουμπάκια τα βάζει. Το παιδί να πάει καλά. Μακάρι, όλα πάνε καλά. Αλλά ο Μάνος απεδείχθη καλύτερος από τον Χασάν και καλύτερος και από τον Γερέρο. Σαφώς. Για μένα, 100% οι κινήσεις που κάνουμε στην περιοχή. Βλέπω εγώ. Τα λίγα που βλέπω. Αυτά βέβαια να τα πει κάτω στου δημοσιογράφου που ασχολούνται με τα ρεπορτάζ. Ναι. Το είπα και στον Αλέφαντο. Που ολόκληρο καλοκαίρι μα έκαναν Ζέπελιν. Ο Χασάν, ναι, ναι. Ο έτσι, ο αλλιώ. Ο Γερέρο, τον Θεό. Και ο Διαμαντόπουλο ναι. Φαίνεται ότι σίγουρα δεν είναι χειρότερο από τον Γιουινέ. Εδώ θέλω να σα δούμε. Είναι τόνου. Είναι τόνου καλύτερο από τον Ασλίδη. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ ο Διαμαντόπουλο μπορεί να πει σήμερα στου φίλου του. Και αυτό το κολόγερο τώρα εδώ πέρα. Μπράκου, τι σου λέω τώρα. Μια χαρά, παλικαράκι είναι. Λέω, μπορεί να λέει στους φίλους του. Δεν λέω ότι το λέει. Ναι, ναι, μπορεί. Το μπορεί να λέει στους φίλους του. Δεν λέω ότι το λέει το παιδί. Άρα λες. Εγώ θα το έλεγα αν ήμουν ο Διαμαντόπουλος. Από αυτό το σκατόγερο που. Καλά, εσύ έδινε και τον προπονητή σου. Τώρα τι να κάνουμε, Κωνσταντίνε, και ίσω να σου στέλνει μια καριέρα, μια λαμπρή καριέρα. Τι να κάνουμε. Στα Χανιά θα πήγαινε. Στα Χανιά θα πήγαινε. Στα Χανιά. Α, ο Χανίου σου και Σαμικό, έστω. 200 χιλιάρικα θα έπαιρνε. Μια χαρά θα ήταν. Σερβιτόρο στο εστιατόριο. Ναι, θα γνώριζε και τουρίστε, Σουηδέζε, Νορβηγίδε. Μια χαρά θα περνούσε. Τα δίμετρα τα κορμιά. Λοιπόν, μπερδεύτηκα λέει με το Διαμαντό. Πάντω το αναγνωρίζει το λάθο του. Μπερδεύτηκε. Έτσι λέει. Μπερδεύτηκε. Δεν έδωσε χρόνο παιδί και χθε ο Διαμαντόπουλο γιατί αν είναι να κρατήσουμε κάτι απόλυτο μα θέση είναι ο Διαμαντόπουλο. Όχι το over που βγήκε με τον Αναγνωστόπουλο να κρατήσει. Αν βγήκε και αυτό στο τέλο. Ναι, το... ναι. Ναι, να μην λέμε μόνο όταν τι κακίε για τον Πάοκ να πετάμε πέτρε, να τα λέμε για όλου εμεί εδώ πέρα. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά μα. Λοιπόν, πάντω καλά πράγματα. Λέει η μάρκα που είπαμε νωρίτερα για να πάμε και στα του Πάοκ. Ελληνικό τείχο λέει έχει ορθώσει. Ναι. Έχει ένα καταπληκτικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αποθεώνει τον Κρέσπο το φίλο σου. Ποιο είναι Ισπανό. Η μάρκα. Ναι. Ναι. Σαφώ και τον αποθεώνει. Και μπροστά έχει ένα γκολεαδόρ, ένα κίλερ, ένα σέρβο επιθετικό λέει τον Πρίγκοβιτ, ο οποίο σκοράζει σε κάθε μάτσα. Ναι. Αυτά είναι εν ολίγη στα αποθεωτικά σχόλια που έχει κάνει η μάρκα. Ο Πάοκ αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη. Κωνσταντίνε μου. Από τα σέντερ μπακ του. Από τα σέντερ μπακ του. Τον τερματοφύλακά του. Ναι. Και το δεξιό του πλάγιο πιστοφύλακα. Αμυντικά. Το μάτο λε. Ναι. Το Βιερίνα δεν το βάζω. Το Βιερίνα δεν το βάζει. Ναι. Αμυντικά. Βιερίνα μπορεί να τον βάλω εγώ δεκάρι, εξτρέμ. Ναι. Εντάξει, αλλά μπακ δεν μπορώ να τον πω ότι με ενθουσιάζει ως μπακ. Στα ανασταλτικά. Όλα τα υπόλοιπα του είναι πολύ. Θα κάνει τέλεια εκτό από το. Δεν θα διαφωνήσω γιατί αυτή είναι και πραγματικά. Αν βρει κανέναν. Τσαρλατάνο κάνα καλό, έχει προβλήματα. Ναι, έχει μπει στην, σε μια λίστα συγκεκριμένη με Αϊτχόφεν και Παρίου που είναι οι μοναδικές αίτητες. Έχει μπει σε μια λίστα με τις καλύτερες αμυντικές ομάδες, είπαμε, σε όλη την Ευρώπη, περνώντας Άγιαξ, Αϊτχόφεν, Μπουγιού, Ξεχύρ και δεν συμμαζεύεται. Και όλοι αποθεώνουν το δίδυμο Κρέσπο Βαρέλα. Είναι χαλίφιδες οι αυτοί οι ομάδες, οι άλλες. Η Παρή είναι η πιο πλούσια και η Αιτχόφεν. Όταν λες πλούσια, τι εννοείς. Δηλαδή, δεν ξέρει τι έχει. Εκεί του δικαστέ του έχει φίλου. Δεν ασχολούνται εκεί, νομίζω, με τέτοια θέματα. Στα έδρανα, εκεί δεν πάνε να είσαι Παρή και να είσαι και νυμ και σε τέτοια. Εκεί, για τους, στη Γαλλία δεν ισχύουν αυτά. Στη Γαλλία, τώρα εφέτες, στην Ολλανδία μπορεί να είναι λίγο πιο έτσι, μολοκτά τα πράγματα. Οι εφέτες και οι εισαγγελίες εκεί πώς είναι. Δεν ασχολούνται τόσο πολύ με αυτά. Ούτε με του διαιτητέ ασχολούνται κακός, πολύ. Κακό. Αν και εκεί του ισχυρού του βοηθάνε. Έτσι, θα πάρουν τα σφυρίγματά του και η Παρή και η Μαρσέγ. Αλλά με πιο πέσει. Ο εφέτης εκεί, ο διαιτητή πίνει καφέ με τον πρόεδρο. Εκεί, εκεί. Δεν ασχολούνται εκεί. Δεν ασχολούνται. Κακός, κακός. Εμείς έχουμε εδώ τέτοια θέματα. Ο αθλητικός δικαστής εκεί δεν πίνει καφέ. Δικαστές, δικαστές, με εφέτες. Εγώ δεν μιλάω για εδώ. Για χείλες. Εγώ δεν λέω για εδώ τίποτα. Τίποτα. Λέω εκεί α πούμε. Μα δεν νομίζω. Εκεί για να πάρει προτάσμα. Εδώ δεν κάνω κουβέντα καθόλου. Εκεί για να πάρει προτάσμα α πούμε η Αϊτχόβεν. Θέλει το δικαστή, τον αστυνομικό να μην γράφει την έκθεση έξω. Τους διαιτητές. Ότι έγινε ας πούμε φασαρία. Τους διαιτητές. Τους διαιτητές. Τους αυτο, σε πόντες. Για εκεί λες τώρα. Για εκεί. Για εκεί. Όλο και κάθε χρειάζεται. Να μας πει ένας Ολλανδός να μας πει. Κάνα διαιτητή περίεργο μπορεί να μας πει. Να τώρα οι Ολλανδοί που μας ακούν και οι Βέλγοι. Αν εκεί για να πάρεις προτάσμα θες την αστυνομία να γράφει την έκθεση μαζί καλά. Ναι. Να έχεις το δικαστή μαζί σου, τον εφέτη μαζί σου, τον διαιτητή κτλ. Εκεί. Ναι. Για εδώ δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ είναι καθαρά. Καθαρά. Εδώ καθαρά τα πράγματα. Ναι, καθαρά. Καθαρά. Για εκεί όμως λόγο. Ναι. Μήπως χρειαστεί ας πούμε να παίξει Άγιαξ Αϊτχόβεν, να γίνει ξέρω εγώ καμιά μανούρα έξω από το γήπεδο και η αστυνομία να πει επειδή ξέρω εγώ τη φέραν καλά. Όπως έγινε ας πούμε στο Ηράκλειο, ας πούμε. Μια μανούρα. Δεν μιλάω για εδώ. Ναι, εγώ αναφέρω τεχνικά ένα παράδειγμα. Μη συγκρίνεις. Ναι, ναι, ναι. Πες ότι η αστυνομική διεύθυνση τη Άμστερνταμ. Άμστερνταμ, ναι, ναι, έξω από την Άμστερνταμ. Του πάνε 10 φάξ, ξέρω εγώ, η Άγιαξ και γίνεται μια φασαρία. Έξω από την Άγιαξ. Όχι, λέω. Την παγάσα. Παγάσα λέει. Είσαι. Είμαι εγώ αστυνομικό εκεί πέρα και. Ναι, αλλά ρε φίλε. Τα φάξ εκεί ο πρόεδρο.
το πρωτάθλημα δεν έχει την έκπληξη τη δικιά μα, ρε φίλε. Δεν έχει αυτό το. Και μιλάω για το suspense, αυτό. Άντε πάλι τα ίδια. Ναι. Εγώ μιλάω για εκεί. Δεν έχει. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Αλλά με του διαιτητέ έχουν και αυτοί μπερδέματα, να ξέρετε. Με διαιτητέ, επόπτε. Έχουν. Επόπτε διαιτητέ. Έχουν. Α, σκάνδαλα. Δεν είχαμε στο Βέλγιο τι προάλλε. Δημοσιογράφου να του δίνει. Έχουμε παντού. Παντού. Δηλαδή άλλο πλάνο. Εκεί. Εδώ δεν λέω. Ναι. Απλά η Παρή τώρα πιάσαμε μια ομάδα η οποία είναι μία στι εκατομμύρια. Έχει δισεκατομμύρια από πίσω. Τι να πιάσει και τι να. Μόνο που ακούν Παρή κάνουν κοκομπλό κόλλη. Ναι, χωρί λεφτά. Δισεκατομμύρια από πίσω. Άραβε, χώνουν, πετρελοπηγέ. Και όλο και κανένα χαρτζηλίκι θα μπορεί να δίνουν. Κάτι θα δει, καμιά πετρελοπηγή μπορεί να σου πει: έχω μια δεξιά γωνία στο Ριάντ. Πάρε ένα χρόνο, α πούμε, το πετρέλαιο. Ναι. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Εντάξει. Για εκεί. Ναι, για εκεί μιλάμε. Εγώ εδώ δεν λέω. Όχι εδώ. Τέλος, ναι, ξέρεις ότι λοιπόν, εγώ είμαι προσεκτικός. Το ξέρω. Ναι. Αν είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει, γλυκό μου κουμπαράκι, είναι η προσοχή σου. Μετά από μερικά χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν πληρώσει, δεν θα μάθει. Άμα δεν δώσει κανένα σπιτάκι, δεν θα μάθει. Αυτό, ναι, ναι. Για πάνε στα θέματα. Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Είχαμε χθες και το. Αυτό δεξιά, πώς το λένε. Θέλω τον δύρο αυτό να είναι. Ναι, δεν το ξέρω. Πώς το λένε. Δεν βλέπω τηλεόραση. Στο Open εδώ δεξιά. Δεν βλέπω. Μόνο αθλητικά και ταινίες. Το πήραμε ό,τι να ενημέρωσα από το ίντερνετ. Το πήραμε στο κυνήγι στην πλατεία στο αυτόν. Δεν θυμάμαι το αυτόν όνομα. Εδώ, ναι, αυτόν εδώ εσύ το δεις, ναι, μάλιστα. Ναι. Φοβερά πράγματα, παιδιά. Τραβούν κάτι μπουκαλίδια. Αυτόν. Κάτι, ναι, δεν θυμάμαι το όνομα. Δηλαδή, άμα σε δει στη γωνία, μπορεί και να σκύψω κεφάλι να κρυφτεί. Είναι ψηλό, τον κρεμίζω εύκολα. Α, είναι ψηλό. Τον κρεμίζω εύκολα. Ναι, ναι, ναι. Κρεμίζω εύκολα. Καλημέρα, Νικόλα. Ναι. Μεγάλο βολεϊκό ΠΑΟΚ στην πόλη μα. Ναι, εμεί κάνουμε κουμάντο. Είχαμε ένα τριήμερο μαγικό για του ΠΑΟΚ, να τα λέμε. Δευτέρα. Περίπατο με τον Παναϊκό, τρίτη νίκη την Αντέρ. Πες μου τετάρτη... την πεντάδα. Την εξπέζουμε στο βόλιο. Όλους τους ξέρω. Όχι εσύ, οι υποξίδες που χαίρονται. Αυτή την έχουν μάθει. Έχουν μάθει. Γιατί έχει... από τον κόκκινο την 11 του Ηρακλή δεν ξέρει, να ξέρεις. Έχει... Βέβαια είναι περισσότεροι ξένοι. Φιλίππο Φοντζούριτς. Δεν θέλω να τους πεις εσύ. Ναι. Α, να του πούν τα παιδιά. Ναι, ο Χιμένες που ήταν απολαυστικό χθε κατά δεν ξέρω, εγώ κανένα δεν είναι μία στο βόλιο. Ο Μάρκες ήταν. Δεν ξέρω, ο Μάρκες, ο Ζάρκες, δεν ξέρω τι. Κοίταξε, το ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε μέσα στην Κωνσταντινούπολη ήταν κάτι που του άρεσε όλου. Εγώ το καταλαβαίνω από τι διαδράσει, από τι αντιδράσει στο Facebook. Όταν παίρνει πάνω από 500 like για μια νίκη, τι παίρνει μόνο σε νίκε ποδοσφαιρικέ. Ναι. Χθε το έκαναν τα παιδιά. Ναι. Εγώ έκανα μια ανάρτηση για το βόλιο και είδα 600 like. Τι λε, παιδάκι. Άρα μου στι δεν στο μπάσκετ, άμα κάνει τι παίρνει. Τι λένε, παιδάκι. 80%, 100%. Ο πασχετικό παοξή. Ναι, ναι, δεν έχει. Δεν ναι, είναι. Με το, ναι. Κρινιάζουνε βέβαια, σωστά οι του που έγινε για το μεγαλύτερο προδότη, το Φασούλα. Μεγαλύτερο. Όλων των εποχών. Ο μεγάλο πασχετικό λαό του ΠΑΟΚ. Όλων των εποχών. Μάλιστα. Όλων των εποχών ο Φασούλα. Δεν το συζητάμε. Ναι. Το Σάββατο υπάρχει γκρίνια γιατί 4 ώρα είναι το ατρόμητο ΠΑΟΚ, το οποίο θα το δούμε από αύριο αναλυτικά. Ο Παγιώτης δεν είναι δηλαδή. Ο Παγιώτης. Μα δεν ήταν κάποιο ο οποίο. Να μα κάνει. Να μα κάνει. Ήταν ο Παγιώτης. Τερζανίδης ήταν ο Τερζανίδης. Όχι. Αστρανίδης. Όχι. Τα είπε ο Ασλανίδης, ζει και εδώ, τα είπε. Μήπως θα τα βγάλουμε τώρα. Ο Κούδας ήτανε. Ο Κούδας πήγε γύρισε εδώ έφτανε. Το ποιος τον γύρισε. Τι ποιος τον γύρισε. Η Χούντα τον γύρισε. Δεν ξέρω, αλλά γύρισε. Άμα δεν ήταν η Χούντα, τώρα ο Κούδας εσύ θα ήτανε. Με χρυσάφι κάτω στον Λιβάνι. Δηλαδή ρε μπαγάσα βόλεϊ, ο Πάκος ο Τσάμπιος Λίγκ έκανε αυτή την νίκη, έτσι δεν την έκανε την νίκη όπου να είναι. Παίρνει ο Πάκος το τελικό Τσάμπιος Λίγκ. Ναι. Ποιο παίρνει. Γεμίζει ο Λευκοπύργος 30 άτομα. Τι 30 άτομα. Στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Στο βόλεϊ θυμάσαι πέρσι τι γινόταν και πώς που είχε 12.000 κόσμο στο παλατάκι. Άλλο το παλατάκι. Όλοι θα κατέβουν κάτω. Θα ναι. κατέβετε κάτω ναι, για το βόλεϊ. Ναι, ναι. Τι θα φάτε. Τι θα φάμε. Τι γέλιο έχει να γίνει, ρε φίλε. Ευρωπαϊκό τίτλο στο βόλεϊ στην ναι. πόλη μας. Εννοείται ότι θα κατέβει. Τέλος, τι λες. Ρε. Το βόλεϊ να ξέρει είχε 2.500 κόσμο προχθές. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή στο ποδόσφαιρο θα πάρετε το βόλεϊ, είναι. Ναι, φυσικά. Ναι. Φυσικά. Πάντως το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει και τα τρία του αθλήματα σε top level και παίζουν Champions League. Έτσι. Είναι σημαντικό να πω για τον Κατσάρη. Πριν κλείσουμε, να του πούμε και κάτι καλό έτσι του ανθρώπου. Ναι. Όλα αυτά τα κομμενάκια που βγαίνουν και δημοσιοποιούν ο Άρντα με είπε εκείνο, με πρότεινε εκείνο και με έκανε το άλλο. Ναι, ναι. Αυτά τα παρθενάκια. Ναι, ναι. Θα τα πω δύο κουβέντες. Για πες. Δεν μειώνεται ο ανδρισμός του αν εσύ γνώρισες τον Άρντα και σου είπε καλημέρα, θέλω να σε επιδείξω. Μπορεί να μην τη γνώρισε κιόλας. Μισό λεπτό. Γιατί πάρουν τα social media, στέλνει μήνυμα. Εσύ γιατί πήγες και έκανες παρέα με τον Ουάρντα και δεν πήγες με ένα που πουλάει καφέδες στο Today Licious. Κάτσε εδώ λίγο, ρε κουμπί. Το ξαναλέω όμως. Στάσου, μπορεί να μην τον έχει γνωρίσει. Στάσου. Το να κάνεις ένα ad φιλίας μέσω του Facebook Στάσου. Δεν σημαίνει ότι πέφτω. Τα ad φιλίας που κάνουν οι κόμπενες. Ναι. Ο άντρας ο σωστός, σαν τον Ουάρντα, λέει γδίσου. Γδίσου. Αυτά τα like και είμαι φίλος στο Facebook. Ναι. Ξεχάστε τα. Μπορείς τα κομμενάκια. Να ξέρετε ότι ο πραγματικός άντρας είναι ο Άρντα. Ναι, αρκεί να τα λέει αυτά τα ναι. πράγματα στο σωστό χρόνο. Να, όχι όταν παίζει μπάλα. Και λοιπόν, μην δημοσιοποιείτε ναι. ο Άρντα με έκανε αυτό. Εσύ γιατί γαργαλεύεσαι με τον Άρντα. Επειδή είναι διάσημος. Επειδή είναι διάσημος, λοιπόν σου λέει γδίσου. Το κατάλαβες κομμενάκι, το εκάστοτε που λέτε για τον Ουάρντα. Και στο ξαναλέω. Γδίσου. Γδίσου, αλλά το βράδυ 10 η ώρα, όχι δεν την ξέρω, ώρα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, την ώρα. Αυτές δεν λένε για την ώρα. Λέει, καλησπέρα Ουάρντα, γδίσου τι λέει. Ναι. Τι πιο normal. Ναι. Λοιπόν. Είναι normal.
Βρε, νορμάλ είναι, σου λέω. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Γιατί το κάνετε τρελό το Λουάντα. Αλλά χθε. Θέλει να κάνει εκδίσου. Το βράδυ. Πρωί, βράδυ, μεσημέρι. Όχι την ώρα του αγώνα. Όχι την ώρα του αγώνα. Έχουμε και δουλειές. Δηλαδή εσύ τώρα που κάνουμε εκπομπή, που μιλάς, να σου έρθει να ασχοληθείς με το κομμενάκι τώρα, με την εκάστοτε κόμμενα. Ό,τι θες κάνεις. Όχι σου break τώρα που μιλάμε τώρα. Εμείς στην κουβεντιά που ξέρετε κάτι να μείνουμε και ασχολείσαι με αυτό. Είναι επαγγελματικό. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε όλες και όλες εκεί απ' έξω ότι το iPhone XR με την πιο προηγμένη οθόνη LCD, τη Liquid Retina 6,1 inch, το προηγμένο Face ID και με ένα επαναστατικό σύστημα κάμερας, είναι πραγματικά εκθαυμωτικό σε όλα του. Αποκτήστε λοιπόν σήμερα το νέο iPhone XR από ένα κατάστημα WID με έως και 650 ευρώ φθηνότερα με την νέα υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωσης κινητών Bring to Save. Επιστρέφεις το παλιό σου iPhone και παίρνεις το καινούριο έως και με 48 άτοκες δόσεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, iPhone XR, 48 άτοκες δόσεις, μόνο μέσω της WIND. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό, αλλά πριν το διαφημιστικό έχουμε Κωνσταντίνο Βαραγιάννη για Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 13 μετά τις 9. Καλό πρωινό να έχετε, φίλες και φίλοι. Ποιο έκανε like πάλι. Άκου τώρα λίγο εσύ. Ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε, να αναλύσουμε. Ωραίο είναι ο έκανε like, φίλε. Ωραίο μου, σάρτο, κουσουμαρισμένο. Ειδήσει, ρεπορτάζ. Έτσι. Βουνό. Λοιπόν, άκου, έχουμε πολλά. Ξεκινάει και τηλεόραση τώρα Δευτέρα. Ναι. Δεν θυμάμαι το κανάλι, αλλά πρέπει να το πούμε και αυτό για να τον δώσουμε. Καλό ποδαρικό να έχει. Καλό ποδαρικό. Σωστό. Χρόνια ο Δημήτρης τηλεόραση. Σοβαρό παιδί. Σοβαρό. Ακριβώ. Πολλά τα μάτσα, αλλά πολλέ και συναυλίε αυτό το μήνα για να πιάσουμε λίγο και τα πολιτιστικά. 2 Νοεμβρίου ξεκινάει εμφανίσει στο Βεργίνα Θέατρο η Μελίνα Ασλανίδου. Δεν χρειάζονται συστάσεις, λατρεμένη φωνή, φοβερή σκηνική παρουσία. Η Μελίνα ανεβαίνει Θεσσαλονίκη έχοντας στις αποσκευές της όλες τις μεγάλες επιτυχίες της, αλλά και το νέο της δίσκο ξημερώνει Κυριακή με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Μίμης. Βέβαια, θα βρίσκεται στο Βεργίνα Θέατρο για 6 παραστάσεις και όσοι ενδιαφέρεστε για στήρια θα βρείτε στο Ridges Casino, στα public και στο ticketservices.gr. Θα ανοίξουμε γραμμές και επειδή πουλά τρέλα για τον Πατριάρχη, εγώ προκαλώ τους φίλους του βολεϊκού ΠΑΟΚ του Πατριάρχη να βγουν να πούν απλά Πατριάρχης, τίποτα άλλο. Να δεις αν είναι λίγοι. Τι να κάνουν, λέει. Να βγουν να πούν Πατριάρχης, να δεις τι θα βγουν πιο πολύ. Πιο πολύ είναι πιθανό από το φανάρι να βγει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίο. Να μα τρελάνε, ποιο Πατριάρχης, να μα τρελάνε. Τι δουλειά έχετε με τον βόλεϊ και τον μπάσκετ, ρε καρνίβαλι να πούν. Ακόμα να το καταλάβει ότι σε αυτή την πόλη, σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον κόσμο οι νίκες, οι τίτλοι, τα τρόπια. Κάνουν κόσμο. Βρε, κάνουν πάρε παντού. Το παγκόσμιο κύπελο στο βόλεϊ. Ναι. Το Λευκοπύργο στο Φαμιλιάνο. Δεν θα το γεμίσει. Το Φαμιλιάνο μια καλό. Ωραίο το Φαμιλιάνο τώρα μια που το ανέφερε. Άλλαξε του μάγειρε γι' αυτό. Του άλλαξε. Του άλλαξε του μάγειρε. Λοιπόν, 90-90-90. Και σου πω μια ερώτηση. Ναι, πες. Και πολιτικά κτλ. Ναι. Ποια θεωρεί και ποιον θεωρείτε, ποιον και ποιαν. Ναι. Το πιο ανέραστο. Ανέραστο. Άνευρο. Άχητο. Πολιτικό. Άχητο. Πολιτικό. Ανέραστο, άνευρο, κρύο. Εγώ λέω ότι πιο πολύ θα βγουν να πούν Πατριάρχης ο Λε παρά να σχολιάσουν αυτό. Εγώ λέω λοιπόν. Δεύτερη πράξη των θετικού περιεχομένου σε τρει μήνε. Αν βάλετε τώρα μία απλή μέρα των τριών. Αυτό θέλω να τον έχω σε ένα γραφείο. Να με αφθαδιάσει. Ναι. Να πάω χωρίς να του πω τίποτα, δώσω δύο άσους. Άσους, ασάκια, όχι τριάρια, τεσσάρια. Δύο άσους, έτσι. Σιγανούς. Μπαμπά. Σκάσε να το πω, μην μιλάς. Με εκνευρίζει φωνή. Ναι, αλλά αυτός θα συνεχίσει και θα λέει τα ίδια. Δεν καταλαβαίνει, να ξέρεις. Θα φάει άπρεκα μετά. Άπρεκα θα. Άμα μπορέσει και εσύ. Μπορεί, εσύ τι λες, πιο πολύ θα μιλήσουν για τους πολιτικούς ή για να βγουν να πούν για τον Πατριάρχη μας. Εγώ νομίζω ότι ο Πατριάρχης είναι μια ιστορία της πλάκας. Ναι. Η πιο πετυχημένη ομάδα της πόλης μας τα τελευταία 4 χρόνια. 3 πρωταθλήματα, 2 κύπελα. Σκυταλοδρομία είναι. Τι σκυταλοδρομία. Και το σκάκι του Δελασσά. 3 πρωταθλήματα, 2 κύπελα. Παίζουν μια ομάδα τα τελευταία 5 χρόνια που φέρει. Με το Πατριάρχη που θα βγει να μα πει και την εξάδα. Θα μα την πει. Την ξέρουν. Γίνεται να πείτε και την εξάδα. Και το βοηθό προπονητή να μας πούνε. Έχω πολύ ωραίο μήνυμα του Λεωνίδα, ο οποίος και εμένα με ξεφωνεί, γενικώς ξεφωνεί. Θα πάμε τώρα. Όταν ο Άρντα λέει όμως θα πει γδίσου στην οποιαδήποτε κόρη σας, έτσι, επειδή του έγραψε ένα απλό συγχαρητήρια στο Instagram, ναι, τι θα γίνει. Θα λέγατε ο κάθε μπαμπάς, άμα την πιάσω θα τον ασύρω στα 1-2 και στα 3-3. Άρε άντρες, οι κόρες μας δηλαδή δεν θα κάνουν σεξ. Ναι, αλλά άλλο σου λέω εδώ ο φίλος, ότι μπορεί εγώ να κάνω ένα like, επειδή με πάω και το γουστάρω.
Ναι, τι σημαίνει, πρέπει να με επιχδίσω αμέσως. Ναι, ρε φίλε, όταν ναι. είναι διάσημος ο άλλος και είναι αθλητής και τα λοιπά και πάει πιτσιρίκα, τι αντιπεί. Ναι, έλα να πιούμε καφέ. Ο Άρτα έχει ένα εκατομμύριο likes στα ποσταρίσματα. Πρέπει να πάρει και το ένα εκατομμύριο. Ναι, άμα είναι καλή, αντιπεί επιχδίσω. Λοιπόν. Γιατί η κόρη του αλουλού, γιατί πάει στον Άρτα και δεν πάει σε ένα φτωχό παιδί στη γειτονιά. Μα αυτό θαυμάζει γιατί είναι πάω. Αυτό θαυμάζει γιατί σου άμα είναι πάω. Γδίσου. Ναι, αλλά ένα απλό like δεν μπορούμε να το κάνουμε κατευθείαν σεξ. Αμάρε κουλιάνε, αμάρε. Λοιπόν, πάμε στου οπαδού φίλου του Πατριάρχη να δει τώρα θα βγουν εδώ. Εγώ είμαι μεταξύ στην Κριάδα. Ναι. Μεταξύ ράπτη. Ναι. Από άντρε. Εμένα μου αρέσει η ράπτη, να ξέρει. Εμένα μου αρέσει. Α, μην πω ότι μου αρέσει. Πάρ τη βόλτα να κρυώσει. Ναι. Λοιπόν, τώρα που έχει. Το καλοκαίρι μα είναι. Κάμα γυναίκα αρχίζει και γερνά και στεγνώνει. Γιατί γερνά μια χαρά είναι το κορίτσι. 44, τι είναι. 44 είναι η ράπτη. Κάτσε να δει. Πιο μεγάλη για από εμά είναι. Εμεί είμαστε. Ναι, ναι, από μένα είναι. Λοιπόν, ο ένα είναι ο Τζιτζικώστα κρυό. Καλά που είναι η Πατουλίδου και γυρνάει. Μια χαρά είναι ο Τζιτζικώστα. Καλά που είναι η Πατουλίδου και βοηθάει την κατάσταση εκεί και σώνει την κατάσταση. Βούλα είναι δύναμη, δεν το συζητάμε. Και ο άλλος είναι το ομορφόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, κρύος, ο, πώς το λένε, ο Καλαφάτης. Ναι. Τέτοιο κρύο άνθρωπο. Πάμε στα φιλαράκια του Πατριάρχη, να δω ποιοι θα μας μιλήσουν για το βόλεϊ και ποιοι για τα πολιτικά. Ναι, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Ναι. Αν περίμενε θα ακούς Πατριάρχη πρωί-πρωί, Γιάννα έπεσε. Χειρότερο ποδαρικό δεν μπορούσα να κάνω. Χειρότερο ποδαρικό δεν μπορούσε. Για λέγε. Ο πιο άχητος πολιτικός στην ιστορία. Ναι, ναι. Είναι ο Βουλγαράκης. Ο Βουλγαράκης. Πω από τι κρυόπλασμα κι αυτός. Άτροπος, αδέξιος. Ναι. Τρία σχολιάκια επιγραμματικά. Ναι. Κύριε Κουλιανέ, είπατε ότι τα τρόπια κάνουν φιλάδους και οπαδούς. Έτσι είπε. Δηλαδή θα είχατε χίλιους οπαδούς περισσότερους από τη Λάρισα με βάση τα τρόπια. Ναι, τα καθαρά τα τρόπια. Ας τα λέτε καθαρά. Όλα βρουν τα τρόπια. Εσύ πήρες δύο κύπηλα μπισμπιζέ 65-66. Καμιά άλλη ομάδα. Πώς τα παίξεις καλά. Ας αυτά. Δεν πειράζει. Άλλο offside και άλλα μου τα δίνουν στα χαρτιά. Άλλο το offside. Το κύπηλο που πήρες το 74. Στάσου λίγο. Κουλιανέ, το κύπηλο που πήρες το 74 κλαίει όλη η Κατερίνη. Σε μια σφαγή πυρικός ΠΑΟΚ. Τι θέλει τώρα ο πυρικός. Θα πάρει κύπελο. Α, έτσι. Ε, τι θέλει τώρα. Για λέγε. Άσπονδες φίλε μου Νίκο Κουλιανέ. Μάλιστα φίλε μου. Καστοριανέ Νικόλα. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος ναι. θέλει να κρίνονται τα τρόπαια στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Δεν του αρέσουν τα χάρτινα. Φυσικά και δεν τον θέλει να τον παρομοιάζουν με τον Ολυμπιακό που είχε δανεικούς και φίλους. Ναι. Πρέπει επίσημα να καλέσει τον κύριο Σπανό και την ομάδα του Ατρομήτου μάλιστα. να παίξουν όλοι και να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων. Σόπαρ μεγάλε, θα παίζει εσύ φιλικά. Εσύ θα παίζει τα φιλικά δεξιά-αριστερά και εμεί θα δίνουμε ντέρμπι συνέχεια. Τι κολοτούμπα είσαι, ρε φίλε. Ναι. Δεν θέλει χάρτινα και ναι. φίλου. Ναι, εγώ δεν είπα ότι θέλω. Άρα μου επιβεβαιώνει ότι εσύ τα θε χάρτινα. Μπισμπιζέ, αυτό μου λε. Εγώ θέλω να δει, δεν με ενδιαφέρει πώ. Α, δεν σε ενδιαφέρει. Άμα έχει πάρει 10 χάρτινα, χαίρομαι πολύ. Γιατί εσένα σε νοιάζει, δεν είναι. Ναι. Εγώ θέλω στο χορτάρι. Στο χορτάρι τα θέλω. Στο χορτάρι. Και στι δικαστικέ έδρε. Σε ποιο χορτάρι μιλάω. Σε δικαστικέ σπηριά. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Εντάξει, να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Τελευταία, ναι. Ναι. Το πρωτάθλημα που ήθελε να πάρει με την επιπρόσθετη παρέμβαση στην δικαστική διαμάχη Πλατανιά Ολυμπιακό ήταν μέσα στο χορτάρι. Φίλε, εγώ δεν θα το έπαιρνα το πρωτάθλημα, ούτως άλλως εκείνο το. Το έπαιρνε, το έπαιρνε. Δεν θα το έπαιρνα το πρωτάθλημα έτσι, να ξέρεις. Φώναζε ο Γιώργος μας. Φύγε, Πατριάρχη να βλέπεις. Ο Μπούζος φύγε. Ακόμα φωνάζει. Φωνάζει, καλημέρα, καλημέρα. Πάντως, στο Μετρόπολης, ο καταλληλότερος στις δημόσιες σχέσεις είναι ο Γιώργος ο Μπούζος. Μακράν. Και όχι μόνο μέσα Μακράν. Εδώ, και όχι μόνο μέσα εδώ, στο ναι. κομμάτι το δημοσιογραφικό και έξω από το στούντιο. Συμφωνώ, 100%. Μεγαλύτερος ψήστης. Ναι ρε φίλε. Έχει το επικοινωνιακό, είναι η δύναμή του. Είναι ναι. πολύ επικοινωνιακό άνθρωπο. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε του Πατριάρχη, καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Βάλτε τα βγείτε ένα στον Πατριάρχη, μην ξεφτυλιστούμε, ρε παιδιά. Καλημέρα, ναι. Ναι, βγείτε του Πατριάρχη. Έλα, καλημέρα. Λοιπόν. Τα Ιεροσόλυμα θα βγει, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άκουγα τώρα, Νίκο, αυτά που είπε ο Κώστας και τα λοιπόν, ναι. πιο κρυοξινήλα κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Ναι, ρε, ανέραστε. Δηλαδή, δεν γελάρει. Κάτσε, όχι, εραστές. Κώστα, Κώστα, δεν γελάρει στη Νέα Δημοκρατία ούτε το λαμόγιο ούτε ο Τίμιος. Δηλαδή, δεν σε κάνει γκέλ. Δεν σε κάνει γκέλ. Παλιά κάτω ακριβώς. Δεν σε κάνει γκέλ. Με πασόκο λαμόγιο. Συγχωρείτε ένα 10% Έλληνες κάτι να μας τα πει το λαμόγιο. Δεν λέει ψέματα. Με Πασόκ λαμόγιο το έχουμε συνηθίσει δηλαδή. Είναι σαν πυρόβλητο τα λαμόγια έτσι. Πασόκ λαμόγιο. Φοβερό. Εγώ Νίκο ξέρεις ότι το Πασόκ είναι το ανέκδοτό μου και το κοροϊδεύω χρόνια. Για πες έχω δίκιο ρε φίλε.
Όχι δίκιο, όχι δίκιο, με το παραπάνω, όχι δίκιο. Δεν παίρνουν πόντο, ούτε ένα γκόμενο στη Ράπτη 10 χρόνια νεότερο δεν βρήκα. 44 δεν κελάρι. Αρχίζει και γίνεται μιλφάρα η Ράπτη. Πάει τελείω καθάρι. Α τη Ράπτη, δεν κελάρι, Ράπτη κελάρι, δεν μπορεί καθόλου. Ναι. Να σου πω λίγο μια παρατήρηση λίγο, να πω λίγο τον Νικολάκη, το φίλο μου λίγο. Έλα πασάκο. Αυτό το Χασαπόπουλο παραγγελιά τον είχα δει και τον πρόεδρο. Αυτό τον πήραμε στο κυνήγι μια μέρα. Τι πράβα είστε ρε εσύ. Έτρεχε σαν τον Μπολτ έτρεχε. Γρήγορος όμως Που ρίξα μπουκαλίδι του Χασαπόπουλου. Να γιάσει το χεράκι σου ρε Κωνσταντ. Να γιάσει το χεράκι. Έφαγε μπουκαλίδι. Ψηλός όμως είπες. Τι ψηλός. Δηλαδή εμείς λέγαμε πότε να φύγουν αυτοί οι Ελληνικοί από μπροστά μας. Και τους βάλαμε φάτσα κάρτα το πρωί. Ε τι να κάνουμε. Στον Ιβάν πες αυτά. Ένα όπεν δεν είναι. Εκεί που πας εσύ την Κυριακή. Εγώ πάω στην Τούμπα, δεν πάω όσο. Κάνε κάτι, κάνε κάτι, μίλα, πες δεν είναι αυτός. Σε φιλό ρε Αντιτάκουρα, σε φιλό, κλείσε. Μας έπεισε ότι του Πασόκ είναι πιο καλή. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, το πρωί θα το δεις, θα πεις καλημέρα ρε φίλε. Τον Πασόκο, τον φίλο. Αυτόν εδώ, ναι. Δεν με νοιάζει Πασόκ, είναι Δημοκρατία, τι είναι, δεν με νοιάζει. Είναι γλυκός άνθρωπος. Γλυκός. Στην παρέα θα είναι γλυκός άνθρωπος. Θα κάτσεις δύο ώρες, θα πιεις ένα κρασί μαζί του. Με τον ξινό πώς θα πιεις κρασί μαζί. Μπήκε στη λίστα με τους καλούς. Αυτός είναι στη λίστα με τους καλούς. Παιδιά, όσοι είστε στην κακή λίστα, προσέχετε. Πάμε. Πυροβολούμε. Πάμε λοιπόν. Καλημέρα φίλε του Πατριάρχη. Γλυκός άνθρωπος, μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πατριάρχης. Έλα Κωστή. Πες την εξάδα των παιχτών. Θα σε πω πρώτα τον βοηθό προπονητή γιατί το ανέφερε. Τζέντο Μιρίλιτς. Ο βοηθός προπονητής. Καλά πας. Σε σκίζει. Θέλω να αρχίσουμε όλους τους παίχτες από τους αναπληρωματικούς. Τέσσερις. Έλληνες ή ξένους. Ό,τι γουστάρεις. Τέσσερις. Ντίμα Φιλίπποφ. Έτσι για να πονάει εσύ. Ωραίος Ιησούς, ναι. Τακουρίδης. Ναι. Για να πονάει και στους γάβρους και αυτό εδώ. Ναι. Ωραία τα λες. Να πω Θάνο Τερζή. Σταμάτα, πέρασε στις εξετάσεις. Γιατί μερικοί ξέρεις τι μ' αρέσει. Ξέρω εγώ, είμαι Ηρακλής Γρηγόρης. Πες μου την 11η του Ηρακλή. Δεν την ξέρει. Ρε σου λέω, τον αγαπάμε τον Πατριάρχη. Δίνει τίτλους στην ομάδα. Μας δίνει όραμα, σου λέω. Τέλος πάντων. Έζενε, φίλε μου. Φίλε, υποκλίνομαι, δεν έχω από κουβέντα. Πάμε παρακάτω. Εγώ επειδή προσωπικά σου τον παρακολουθώ και τον Βόλι. Ναι. Και συχνάζω σε ένα μαγαζί που βλέπουμε τον ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Έλα ρε φίλε. Ρε φίλε, πραγματικά, πες το μαγαζί, πες ποιο μαγαζί. Το ξέρεις, που δουλεύει ο Βουτσάς που λες πάνω. Α! Λαμπράκι, μάλιστα. Ωραία. Φίλε, το βόλεϊ είναι πολύ ωραίο άθλημα, να ξέρεις. Είναι πολύ γρήγορο άθλημα. Εσένα θα σ' αρέσει, απλά δεν πήγες σε δεκαετία. Βρέκα ένα βόλεϊ μορεπορτάζ γυναικών εγώ. Α, έπρεπε Μαρία... τα ποπουδάκια. Α, γι' αυτό το έκανες το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνε. Έλα Πατριάρχη μου, να δούμε τώρα την άλλη εβδομάδα με την Φραγκφούρτη, έτσι. Εντάξει, είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει παιδιά. Τελείωσε, παρακάτω. Λέγε, το πιο ανέραστο, ανέραστη. Για ποιον? Πολιτικό, γυναίκα, άντρα. Ανέραστο, άχυτο, πώς το λένε, παιδί μου. Ράπτη και εγώ είμαι υπέρ, τρελαίνομαι. Γουστάρεις, έλα ρε φίλε, αφού νιώθεις. Νιώθεις, άστο τον Κωνσταντίνο, δεν την έβαλε στη λίστα με τους κακούς γι' αυτό. Σε φιλό Πατριάρχη μου. Σε φιλό αγορίνα μου, να σκαλά. Ο Χασαπόπουλος που τον ξεφωνίζει πάντως είναι παοξάκι άρρωστο. Προφανώς και αυτό και μπήκε κιόλας. Και πασοξάκι. Είναι παοκ, παοκ. Τι να κάνουμε. Με το στοχρηματιστήριο αυτή όλοι ήταν εις βάρος του ελληνικού λαού. Γι' αυτό έφαγε και τα μπουκαλίδια. Ναι, εγώ ξέρω πάντως ότι ο Ιβάν τον πήρε γιατί είναι. Και πάω. Καλά έκανε τώρα στο συζέπι του Ιβάν. Θα πω εγώ ξέρω ότι τον πλακώσαμε στα μπουκαλίδια. Πάμε. Καλημέρα, επόμενο φίλο του Πατριάρχη. Πάμε. Καλημέρα. Καλώ να. Παοξής είμαι. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση κάτω στους Αθηναίους αυτοί που υποστηρίζουν Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Αν 34 χρόνια αντέξουν δίχως πρωτάθλημα, αν δεν διαλυθούν. Πολύ ωραίο ερώτημα του φίλου. Ναι. Καταπληκτικό ερώτημα. Μπράβο ρε φίλε, να γεια στο ματάκι σου, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Κάτω στην Αθήνα. Okay, δικαίωμά τους, ό,τι θέλουν μπορούν να πούν. Μισό. Δεν μιλάνε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 8 στα 8. Μισό. Ότι έχει 8 στα 8. Ξέρεις τι λένε. Ότι κάνουμε γκέλες εμείς. Δεν λένε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει. Ωραία ερώτηση έκανε. Υπέροχη ερώτηση. Είσαι τυχερός που ο ΠΑΟΚ είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ είχε έδρα στην Αθήνα, θα ήσασταν λιγότεροι από τους Πανιόνιους. Ένα είναι αυτό. Εγώ λέω θα είχαμε περισσότερα από τα θύματα από τον Ολυμπιακό πιο πολλούς τίτλους. Εγώ αυτό λέω. Το άλλο χρησιμοποιήθηκε η πρωτιά στην πόλη για να κάνετε κόσμο στη Βόρεια Ελλάδα. Πανέξυπνο. Πρώτο στην πόλη και μόνο στην πόλη. Ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι. Και η σύγκριση. Φίλε, σε 7 νομούς είσαι. Αν πας Λεβαδιά,
Αν πας σε Αργοστόλη, αν πας Πελοπόννησο, Παοξή δεν βλέπεις. Ε, καλά, μα πας και, ναι. Και στην Κοζάνη και στη ΣΕΣ, δεν θα δεις και Ολυμπιακούς πολλούς. Τι λες. Έλα, το, και στο Αργοστόλη θα βρεις 4-5 Παοξή. Μιλάμε για τεράστιες διαφορές. Ναι, οπαδικού, καλά, είναι οπαδικού πληθυσμού. Πιο πολύ, τι να κάνουμε τώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει δηλαδή, ότι... Δηλαδή επειδή στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είσαι πάνω από τον Άρη και τον Ηρακλή, έχει κάνει κόσμο. Φίλε, να σου πω κάτι. Δεκαετία 70-80 αφού τα πέραν μόνο αυτοί. Τα μοιραζόντουσαν. Τι να κάνουμε τώρα, έφτιαξαν οπαδούς. Δεν συγκρινώσουν με τους οπαδούς του Ολυμπιακού, γιατί θα έχει και κόσμο στην Αθήνα, μα έχει συγκρινώσουν. Πάμε παρακάτω. Αδερφέ, Βόλεϊ, παρακολουθείς εσύ. Ω, βέβαια. Ορίστε. Βόλεϊ, λέω, παρακολουθείς. Όχι τόσο πολύ. Όχι, εντάξει, okay, δεν είσαι Βόλεϊ. Για πε μα το πιο ανέραστο πολιτικό, λέγε. Γυναίκα και άντρα. Γυναίκα πολιτικό που. Ανέραστη γυναίκα πολιτικό και άντρα πολιτικό ανέραστη. Παπαρίγα, παπαρίγα γυναίκα, εντάξει. Δεν σου είπα για άσχημο, σου είπα για ανέραστη. Λέει και ανέραστη μέσα σε όλα. Και από άντρα. Και από άντρα τον Καραμαλή, τον Κώστα. Ναι, ρε φίλε. Τον νέο. Τι ναι, ρε φίλε. Τι ανέραστο άντρα, ρε φίλε. Ο Κώστας, έτσι. Βέβαια. Ναι, είναι, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Καλημέρα, φίλε, να είσαι καλά. Πάμε επόμενος, 24 χρόνια λέει και είμαι αθηνική και όμως είμαστε μιλιούνια λέει. Αν και οι καλοφαγάδες δεν είναι άνθρωποι, δηλαδή είναι πιο επικοινωνιακοί οι καλοφαγάδες. Είναι. Πάνω εκεί στο φαγοπότη θα ανοίγονται, το, θα πούνε το αστείο του. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Μάλιστα κύριε, εσείς ναι. Καλημέρα. Πατριάρχης. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Παρασυναϊκός. Αλλά θέλω να απαντήσω στο ερώτημα που έβαλε ο έξυπνος ο φίλος πριν. Ναι. Πόσα χρόνια είχε πάρει ο Παναθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα. 7, ξέρω από τότε που πήρε ο πατέρας. Πόσα χρόνια είχε πάρει πρωτάθλημα. 8. Αυτά τα χρόνια που έχει να πάρει πρωτάθλημα, γκρίνιαξε κανένας Παναθηναϊκός γιατί δεν έχει πάρει πρωτάθλημα ή γκρίνιαξε γιατί έχει μπλέξει με τα Λαμόνια και βρίζει τον Αλαφούζο. Παράδειγμα. Ωραία, αλλά τον Αλαφούζο το βρίζετε τελευταία 2-3. Όταν σας πήρε το κύπελο με τον Πάοξο Άκα δεν λέγατε Αλαφούζο, δεν φωνάζατε. Για πρωτάθλημα μιλάμε, Νίκο. Ναι. Όταν μιλάμε ένα και ένα κάνουν δύο, μην τα αλλάζει την κουβέντα. Ναι, θέλω να σου πω όμως ότι μέχρι πριν 2-3 χρόνια δεν τον κράζατε τον Αλαφούζο, το 15 ας πούμε. Έτσι νομίζεις εσύ. Οι Παναθηναϊκοί είναι οι μοναδικοί άνθρωποι που έχουν κράξει πρόεδρο ανελιπώς και την οικογένειά του και παντού. Δεν είναι πρόβατα. Κόπα. Άρα δεν έχει να κάνει με τα πρωταθλήματα που είπε ο φίλος πιο πριν. Κατάλαβες. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Γάβρος. Δεν με νοιάζει τι κάνει η ΑΕΚ. Αλλά εγώ διακρίνομαι. Και να σου πω και κάτι άλλο άμα θέλεις αντικειμενικά. Ναι. Πες μου εσύ έναν Έλληνα προπονητή συγκριτικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Δόνης σχετικά με τη διαιτησία που του έκανε δημοσιογράφος της πόλης. Να δεις την απάντηση που έδωσε. Ο Δόνης και φίλε. Και το Παναθηναϊκό μέσα. Ναι, ο Δόνης φίλε δεν τις έχει κάνει αυτές τις δηλώσεις μόνο τώρα, τις κάνει διαχρονικά. Έχει κάκαλα ο Δόνης. Ο Δόνης έχει κάκαλα. Είπε για την διαιτησία του ότι είμαστε μια χώρα που ο ισχυρός θα ευνοηθεί, θα πάντα στηρίγματα. Είμαστε άρρωστοι, είπε πολλά πράγματα. Κατεστημένο είναι άρρωστο, άρα βάζει και τον εαυτό του μέσα ως Παναθηναϊκός. Φίλε, ο Δόνης κάνει διαχρονικά δηλώσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις, δεν παίρνουμε άλλο τώρα. Δεν παίρνουμε άλλο. Και 30 είναι. Ναι. Λοιπόν, ο Δόνης φίλε έκανε δηλώσεις, τις κάνει αυτές τις δηλώσεις διαχρονικά. Δεν σε έκανε τώρα που είναι στον Παναθηναϊκό. Και στον ΠΑΟΚ τις έκανε. Πολύ καλός προπονητής. Και υπέροχος, ειλικρινής και τόπος και όλος. Στο μάτς με τον ΠΑΟΚ μια κριτική. Ναι. Αυτό δεν μειώνει καθόλου την πορεία του, την προπονητική πάνω στο ποδόσφαιρο. Για μένα είναι κορυφαίος. Είναι. Αλλά και οι κορυφαίοι θα δεχτούν κριτική. Έτσι. Όταν κάνουν τα λάθη τους σαφώς. Όπως και εμείς όταν δεν λέμε κάτι σωστό δεχόμαστε κριτικές. Δεν είμαστε εκτεθειμένοι. Υγεία και διαφωνία. Η γενική του εικόνα όμως είναι ένα πολύ καλό προπονητή. Εξαιρετικός. Πάρα πολύ καλό προπονητή. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να μαλώνω με πολλούς συνοπαδούς τότε όταν ήταν στο ΠΑΟΚ για τον Δόνη. Δεν τον ψυχολόγησαν καλά. Τον βάλαν στην κακιά την πάντα χωρίς να τον ψυχολογήσουν. Έχει και αυτός ένα θέμα με την επικοινωνία. Έχει, εντάξει, okay, ναι. Εντάξει, είναι λίγο βαρύς. Όχι, είναι λίγο αντιεπικοινωνία. Λίγο. Λίγο όμως. Σωστά. Λίγο. Λοιπόν, το iPhone XR με την πιο προηγμένη οθόνη LCD της Liquid Retina 6,1 ιντσών, το προηγμένο Face ID με ένα επαναστατικό σύστημα κάμερας, είναι πραγματικά εκθαβωτικό σε όλα του. Αποκτήστε λοιπόν σήμερα το νέο iPhone XR σε ένα κατάστημα WID με έως και 650 ευρώ παρακαλώ φθηνότερα με τη νέα επιστροφή, υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωση κινητών Bring to Safe. Επιστρέφεις στο παλιό σου iPhone και έχεις μέχρι και 48 άτοκες δόσεις, φίλες και φίλοι. Μην χάνετε χρόνο, βρείτε ένα κατάστημα WIND και μπείτε να πάρετε το iPhone XR. Σμαράγδα Μπασάκου αμέσως τώρα για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο με γραμμές, με κουσκούς, με ειδησογραφία. Θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα μάτς και το Σαββατοκυριακό, αλλά έχουμε και πολλές συναυλίες αυτό το μήνα για να πιάσουμε λίγο και τα πολιτιστικά μας. 2 Νοεμβρίου ξεκινά εμφανίσεις στο Βεργίνα Θέατρο η Μελίνα Ασλανίδου.
ενστάσεις δεν χρειάζονται. Λατρεμένη φωνή, φοβερή σκηνική παρουσία. Ανεβαίνει λοιπόν η Μελίνα Θεσσαλονίκη έχοντας τις αποσκευές της, όλες μεγάλες επιτυχίες, αλλά και το νέο της δίσκο Ξημερώνει Κυριακή με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα βρίσκεται στο Βεργίνα Θέατρο για 6 παραστάσεις και όσοι ενδιαφέρεστε για εισιτήρια θα τα βρείτε στο Regis Casino, στα Public και στο ticketservices.gr. Πολλά μηνύματα, πολύ περίεργη συμπεριφορά λέει χθες ο Αμπάρι, λες και ήθελε να τρώει τα κουλέ. Ναι, παιδιά, ένα λεπτό. Ναι. Ο Αμπάρι ήταν νέος, ένας κακός τερματοφύλακας. Ναι. Ο άνθρωπος σταμάτησε την μπάλα, άρχισε να γυμνάζεται σαν προπονητής τερματοφυλάκων. Έγινε σαν βουβάλι να πούμε. Εντάξει, okay. Παχύνει. Το παιδί δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή, θα το βγάλουμε. Καλό παιδί είναι. Έχει επιχείρησή του εδώ και τα λοιπά. Εντάξει, μια χαρά. Εντάξει, δεν είναι τερματοφύλακας ο Αμπάρης. Ο Αμπάρης έπαιζε με μέσο στον Ηρακλή. Από εκεί και πέρα το παιδί τώρα είναι 36 χρονών. Τον έβαλε ο άλλος μέσα να τον κάνει ρόπα για να βάλει τον γιο του να πούμε και τα λοιπά. Ρόπα, αλλά δεν βγήκε καλά χθες. Αλλά εντάξει, το Τομάς δεν ήταν για ένα 6, ήταν για ένα 2, ένα 3. Εδώ λένε κάποιοι λέει Ατρόμητοι γιατί σταμάτησες και δεν έκανες fair play. Έτσι λένε εδώ κάποιοι άλλοι. Ας έβαζε 9. Τι να κάνουμε ο Ατρόμητος. Καλά ρε Λαπρόπουλε, 4 χρόνια λέει με 10.000 κομμάτια στο Παλατάκι. Πού ήσουν να δεν ασχολείσαι με τον Βόλο. Εδώ η ομάδα της καρδιάς σου λέει γράφει στην επίσημη σελίδα τους τίτλους που έχει επί χόρτου. Καρδιά μου βούλωσαν οι αρτηρίες, δεν έχει καμιά καρδιά να πει. Ας σε αποθεώνει ο Γιάννης για να τα διαβάζουμε όλα. Καλημέρα παλικαράδες από Κομωτινή. Ρερά που έκανε τρομερή ανάλυση. Ο Παναϊκός είπε για τα λάθη του Δόνη και αυτό θα τα διορθώσει. Και τώρα το γράφουν λέει και οι φιλάδες είναι Αθήνα για τα χαφ. Λοιπόν, έχουμε γεμάτο κέντρο. Ξυπνήσαν στην Αθήνα, ναι, τα γράφουν για τα χαφ. Ξυπνήσανε οι άμπαλοι στην Αθήνα, ναι. Οι άμπαλοι. Όπως σε δικαιώνει, γιατί εγώ θα τα λέω όλα και αυτά που σε κάνουν. Όλα τα στραβά και τα ίσα. Σε αποθεώνουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ, όπου χθες έκαναν δώρο στον Μπέλκα βιταμίνες γιατί είναι ο πιο κουρασμένος παίχτης του ΠΑΟΚ. Μαζί με τον Βιερίνη. Ναι. Ναι, γιατί... Και το ξέρουν ότι είναι ο πιο κουρασμένος παίχτης. Όταν κράζουμε έναν παίχτη. Πρέπει να ξέρουμε γιατί τον κράζουμε. Γιατί. Έτσι ακριβώς. Είναι αλλά εκεί απ' έξω πρέπει να του το δώσουμε να το καταλάβουμε γιατί τον κράζουμε. Δεν έχω απέτηση τώρα από τον οπαδό εντάξει, να ξέρει γιατί ο Πέλκας βιολογικά είναι καταρακωμένο. Ναι, αλλά το λέμε εμείς εδώ. Λέμε ότι τρέχει, καλύπτει περισσότερα μέτρα, βοηθάει και του χαφίζω. Και ενημερώνουμε γιατί και ο Μπίσεσβαρ δεν παίζει δεκάρι που εκεί θα κάνει παπάδες ο Πάοκ μπροστά. Θα χάσει ο Πάοκ πίσω. Ακριβώς. Πληρώνει ο Πάοκ την αργότητα των χαφ. Ακριβώς. Καλημέρα πατριάρχες μου από το Όφεμπαχ. Περιμένουμε το μάθημα τη Φραγκφούρτη για να τιμήσουμε τον πατριάρχη στη Γερμανία. Θα έχει κόσμο πάω στη Γερμανία. Συγκινηθήκαμε. Ναι. Συγκινηθήκαμε τώρα. Αν μα βγουν 10 πατριάρχες, θα σα πω εγώ τώρα. Να βρει πατριάρχη. Καλημέρα, ναι. Ναι, ο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη θα βγει με το. Έλα, φιλέ. Καλημέρα. Ναι. Πατριάρχη. Έλα, άρπατο. Έλα. Πες πέντε παίκτες. Έλα, άρπατο. Κάτσε, τι πατριάρχη. Σε ποιε θέσει. Ποιου θε να σου πει, μπαμπά, θα σου πει. Πε μου. Φιλίππο. Τζούπρι, Σαφράνοβι. Έλα. Δεν έπαιξε χθε, τα χτυπημένο. Α, τελείωσε. Το ξέρει και άμα έπαιξε. Πάει, τελείωσε. Τελείωσε. Δεν θέλω άλλου. Δεν θέλω. Κωνσταντινίδη. Ξεγυμνώστε τον. Τέλο, δεν μιλάω. Όλε, ξεγυμνώστε τον για τον. Λαμπόμπα. Οχ, λαμπόμπα, Μάρκε. Ξεγυμνώστε τον. Όχι, Κωνσταντινέ. Όχι, όχι. Έλα, Κωνσταντινέ για τον Μάρκε. Δεν μιλάω, τέλο. Μην κρύβεσαι. Βρε σου λέω, εγώ παίρνω αύριο εδώ, παίρνουμε 700 like, 800 και 1000 για τον Πατριάρχη, ρε Κωνσταντίνε. Και το κάνετε, αυτό είναι προς τιμήν σας. Ένα λεπτό. Το ανησυχητικό. Ένα λεπτό. Μπράβο, ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γιατί το κάνετε σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ είναι στα πάνω του στην μπάλα. Πολύ σημαντικό. Και δεν έχετε, ας πούμε, σαν φάρμακο, σαν σοκολάτα στον άρρωστο να πούμε. Σωστότατο. Τώρα μετράει πιο πολύ, ναι. Αυτό που κάνετε. Πάμε παρακάτω. Παιδιά, το ανησυχητικό είναι όμως ότι στο μπάσκετ έχει 100 άτομα μέσα. Και 30 άτομα να το βλέπουν σύνολο. Ναι, αλλά να πω κάτι και εδώ. Άμα κάτι σε τραβάει, φίλε, σε τραβάει. Άμα κάτι δεν σε τραβάει, δεν σε τραβάει. Τελείωσε. Δηλαδή, δεν σε τραβάει. Το μπάσκετ δεν σε τραβάει. Τελείωσε. Κάτι δεν πάει καλά, ενώ προσπαθούν και κάτι δεν πάει. Λείπει το όρμα το μπάσκετ, έχουν εντύπωση. Φίλε, να σε καλά, Πατριάρχη μου, χάρηκα. Μάρο, μυρίζει κρυάδα και εκεί. Κάτι δεν κολλάει. Σαν τα έδρανα τη Βουλή όταν πάνε οι νεοδημοκράτε. Θέλει όρμα, αλλά του ίδιου πατριάρχε και άλλοι θα βγουν τώρα. Πάμε παρακάτω. Έλα, φίλε. Ο Πάθραξ είναι αυτός, αυτός είναι ο Πάθραξ. Λέγε. Ναι. Λοιπόν, Κώστα. Ναι. Ξέρεις γιατί παίρνω. Ο Νίκος κατάλαβε. Βέβαια. Ναι. Και είπα, Νίκο, κάθε φορά που θα λες κάτι που θα με τσικλάει, γιατί σε ακούω ανελιπώς και σένα και τον Κώστα, εγώ θα βγαίνω. Γι' αυτό. Ποιος σύγκλησε τώρα. Την πρώτη αγωνιστική, δεν θα μείνεις είτε πάνω μου. Ναι. Θέλω ναι. Να ακουστώ. Ναι, όλο μιλάτε και δεν ακούω. Ναι, την πρώτη αγωνιστική. Ναι. Ο Πατριάρχης που έπαιξε. Στην Κομωτινή. Τι έκανε στην Κομωτινή. Κέρδισε. Τι ομάδα κέρδισε τις Κομωτινή στους νεοφώτιστους. Ναι, αλλά έχει πολύ καλή ομάδα γιατί οι νεοφώτιστοι πήγαν και στον Ολυμπιακό. Πόσο τους κέρδισε, Νίκο μου. 3-2. Στο tie break. Ναι. Λοιπόν,
Του έβγαλε τα τσιγέρια η Κομωτινή. Τσιγέρια, τσιγέρια. Άρα λοιπόν, το Πατριάρχη δεν ισχύει. Καλά, θα έκανα προπόνηση, έπαιζα Champions League τώρα εσύ. Εγώ μένω εδώ, αλλά επικοινωνώ με την Κομωτινή, έχω τα ξαδέρφια μου. Πήγαν, είδανε το μάτς, λοιπόν και τελειώνω. Και ξέρεις τι μου είπανε ρε Νίκο. Τι σε είπαν αγόρι μου, τι. Φίλε, αυτός λέει δεν είναι Πατριάρχης, ξάδερφε, αυτός δεν είναι Πατριάρχης. Καλά, στο τέλος. Τι είναι ρε. Ναι. Και ξέρεις τι μου είπανε. Καντιλανάφτης. Παπάς. Παπάς, μάλιστα. Έλα μωρέ, προπόνηση ήρθα να κάνω, πες το δικό σου. Κατάλαβες, μου. Προπόνηση ήρθα να κάνω, είχα Champions League μεσοβδόμαδα. Λοιπόν, πες το να. Πανδρακικάρα, πανδρακικάρα για πάντα. Ρε. Φιλιά, μην ανήκω πουθενά. Φιλιά, να είσαι καιρός. Πάντως είναι καλή ομάδα της Κομωτινής και στο βόλεϊ και στο Ολυμπιακό έκοψε σετ. Ναι. Δεν τα βλέπεις εσύ αυτά. Τι να κάτσε, θα σε πάρω ρε μπαγάσα σε ένα μάτσο Champions League στο βόλεϊ. Ναι, να ρε. Πάμε μαζί. Ναι. Να γίνει χαμός, σαν σειρμάς. Σε πετάξω να πω στο καλάθι, σε πετάξω. Γιατί ρε φίλε, πάμε. Καλημέρα Πατριάρχη, επόμενος. Ναι. Έλα, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Αρχιεπίσκοπος. Καλώς. Αλμοπός από Αριδαία. Έλα ρε Αλμοπέ. Αλμοπάρα. Έλα, καταρχήν πήρα τηλέφωνο γι' αυτό με τον Ηρακλή που έγινε χθες, να πούμε το 1-6 με τον Ατρόμητο, γιατί δύο εκ των πρωταγωνιστών έχουν την καταγωγή τους από εδώ, από την Αριδαία. Ποιος είναι ο ένας? Ο Βοσνιάδης, η μάνα του είναι από εδώ, από ένα χωριό από την Αριδαία, την έχουν ορίσει και όλα, χαιρετίσματα ναι. Την κυρία Σοφία. Κυρία Σοφία, βέβαια. Ναι, ναι. Πολύ καλή γυναίκα. Λοιπόν, και ο άλλος είναι ο Αμπάρης. Ο Αμπάρης είναι από εδώ, καταγωγή του. Από πού μπορούσε να είναι αυτός ο κρύος ο Αμπάρης, ρε φίλε. Από την Αριδαία θα είναι. Ο κρύος ο Αμπάρης. Ήθελες να τα ακούσεις, ρε. Από πού μπορεί να είναι, δηλαδή. Ή από κάνω ορεινό χωριό της Χαλκιδικής, ήταν ο Αμπάρης. Ήθελες να τα ακούσεις τώρα. Αυτό είναι ορεινό. Είναι ορεινό το χωριό. Τι καμιά σπηλιά εκεί στα Πετράλων, α πούμε, Πετράλων. Πού μπορεί να πάει ο Αμπάρης. Κάτσε να ακούσει. Ναι, τι έκανε ο Αμπάρης. Δεν είναι τερματοφύλακα ο Αμπάρης. Σαν παραγεμισμένο λουκάνικο ήταν χθες. Το παιδί αυτά δεν τα έκανε. Επίτηδες. Πλάκα κάνετε, ναι, ο Αμπάρης είναι το καλύτερο, τα καλύτερα παιδιά. Κορίτσι είναι, πολύ καλό παιδί είναι. Ψυχούλα. Βέβαια. Ψυχούλα. Και κάνει την επιχείρησή του το παιδί, απλά τον βάλανε εκεί, σου λέει δεν μας νοιάζει το αυτό, όσα βάλουμε και όσα βάλουμε. Δεν περίμενα να φάνε έξι, εντάξει, δεν περίμενα να φάνε έξι. Εντάξει. Εδώ πέρα τι κάνουν στα χωριά, βγάζουν το γουρουνάκι στο χωράφι να δοσκίσει. Και του δένουν τα πόδια με ένα κοντό σκηνή να μην το κάνει μεγάλα βήματα. Έτσι ήταν χθες ο Αμπάρης, λες και του είχαν δέσει τα πόδια να πούμε. Και τον βγάλα να δοσκίσει. Εντάξει, δεν μπορεί το παιδί, δεν τα έκανε επίτηδες. Πλάκα κάνεις, ρε, θα τα κάνει επίτηδες. Δεν τον είδες ότι είναι χοντρός. Δεν μπορούσε. Τόσο μπορούσε. Στο δεύτερο γκολ. Τόσο μπορούσε. Το και στο πρώτο γκολ δεν μπορεί να πηδήξει πολύ. Τον μπαίνει παραμάζουμε στο παιδί. Καταρχήν ο Αμπάρης είναι ένα ηθικό παιδί. Ναι. Σε μιλάει και τρέπεται. Σοβαρό παιδί. Εγώ είχα κόντρα μαζί του για τις ικανότητες του κάτω από τα δοκάρια. Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Άλλο αυτό. Άλλο καλό αυτό. Παιδί οικογενειάρχης, έκανε την επιχείρησή του εδώ και τα λοιπά. Μια χαρά, κύριος. Συμμαζεμένο παιδί και τα λοιπά. Ναι. Άλλο το ένα όμως, άλλο το άλλο. Ειδικά στο δεύτερο γκολ, ας πούμε, που κάνει ο Κουλούρης εκείνη την παλιά τη σέντρα σουτ και κάνει τάχα την καλύβη. Όμως τώρα ο Ατρόμητος έπαιξε πλήρης. Ο Ατρόμητος έπαιξε με αρκετές αλλαγές και τους τρεις του ΠΑΟΚ όμως μέσα γιατί δεν θα παίξουν το Σάββατο. Ναι, έπαιξε με τους βασικούς, με τον Ηρακλή και με τους αναπληρωματικούς. Σου λέω με πολλές αλλαγές και τους τρεις του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Ατρόμητος έπαιξε με τους βασικούς, με τον Ηρακλή. Βρε, σου λέω με αρκετές αλλαγές και τους τρεις του ΠΑΟΚ. Κάτι Σουκουλού δεν παίζουν, κάτι Κοτσόπουλοι δεν παίζουν. Ο Κουτσόπουλος είναι καλύτερος από τον Κουλούρη και θα κάνει πορεία στο ποδόσφαιρο που θα τρίβεται τα μάτια. Μακάρι. Να σε καλά, Αλμοπέ! Να σε καλά! Το Κουτσόπουλο δεν το λέγεται δει. Είναι από την Άουσα, ναι. Νομίζω τι ταλέντο είναι ο Κουτσόπουλος. Μακάρι. Με τον Κουτσόπουλο κανονικά με τον Ατρόμητο με τον Πάουκ μπορεί να σας κάνει κανένα δυο γκολ. Ναι. Πάμε, ναι. Πάμε, καλημέρα. Ακόμα και αν σε φόρμα είναι τα σέντερ μπακ. Λέγε, φίλε, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς, ναι. Καλημέρα, Ροδιανίκος, μου φτάνει από Πάουκ. Μπράβο, μάλιστα που είσαι γρήγορο. Πατριάρχη, έτσι. Και πατριάρχη και βλέπω ποδόσφαιρο μπάσκετ βόλια ανελιπώς και να πω και το Ραπτόπουλο. Ναι. 12-5 στον αγώνα της Κυπέλλου με την ΑΕΚ. Ναι. 2-1 στον Βόλο. Την άλλη μέρα έπαιζα τελικό μέσα στον Ολυμπιακό με μαγικό Ντάντε, με μαγικό Τακουρίδη και το πώς ένιωσα που σκέφτησα εκεί μέσα. Άναγιά σους. Δεν περιγράφεται. Και θα σου πω ότι όπως είπε ο άλλος ο κ. Κομωτινιώτης, σε όλα τα πρωταθλήματα που έχω πάρει για τρία ήμουνα στη μία τρίτο συντάλλητρος και έχω κάνει. Μ' αρέσει, φίλε, πάρα πολύ. Φίλε, ο βολεϊκός ΠΑΟΚ έχει πάρει πολύ μάγκικους τίτλους μέσα στον Πειραιά. Τώρα, αν μας ακούει βέβαια ο Πρέλεβιτς, μπορεί να πάει στον ψυχολόγο και να ζητήσει χαρτί τρελούρα. Μα πούλησε τρέλα κάτω στο Ολυμπιακό, ρε εσείς. Δηλαδή, αν μας ακούει τώρα ο Πρέλεβιτς, ο καημένος θα πούμε. Καημένος. Παραγωγικά, ναι. Και χθες ο Σαφράνοβιτς πήγε με ένεση αποστολή στην Τουρκία. Όλα τα ξέρουνε που μου λες για Πατριάρχη. Να είσαι καλά. Ομάδα που έχει πάρει
μάγικους τίτλους απέναντι στον Ολυμπιακό, ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα τη λατρέψει. Έτσι, αυτός είναι ο πατριάρχης. Το κόμπλεξ με τον Ολυμπιακό. Ναι, τους έχω κλείσει στο σπίτι εκεί μέσα, πόσες φορές. Ναι. Και με πετούσα καρεκλάκια, δεν τα θυμάσαι. Ναι, μπράβο. Α, μπράβο. Αυτό σε εξητάρει. Φυσικά, τους έκλεισα το σπίτι. Θα πάει στον μπάσκετ, θα φάει 30 στο κεφάλι. Δεν ξέρω, θα φάει στον μπάσκετ. Λίγο όραμα εκεί. Καλημέρα, επόμενος πατριάρχης. Ποιος. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε επόμενο Θανάση. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας παιδιά. Καλώς τον. Θέλω να εκφράσω ένα παράπονο για στον αγώνα του Άρη χθες. Πήγα στο γήπεδο. Ναι. Και μου είπαν... Ορίστε. Σε ποια θύρα πήγατε. Στην 9. Έχω διαρκείας. Ναι. Και μου λένε ότι δεν ισχύουν τα διαρκείας στο κήπελο. Αυτό έπρεπε να το γνωρίζετε όταν πήρατε τα διαρκείας. Κάπου αυτό θα υπήρχε ένα καλή λογαριασμή. Αλλά μη στεναχωριέστε, δεν ήταν και πολλά τα μάτια του κυπέλλου για τον Όχι, ξέρετε, δεν είναι. Γιατί το πήραμε το διαρκείας, αλλά δεν μας δώσανε κάποιο φυλάδιο. Κάτσε, όταν παίρνατε το διαρκείας, δεν κάνατε μια ερώτηση. Για ποια μας να ρωτήσει και τον υπεύθυνο είναι το διαρκείας. Γιατί στον ΠΑΟΚ το λέγανε. Είναι για κύπελο, Ευρώπη και πρωτάθλημα. Μήπως τους αδικούμε εδώ και όχι, δεν έκανα καμία ερώτηση. Τέτοια θεωρούσα αυτονόητο. Όχι, αυτονόητο δεν είναι τίποτα στη ζωή όμως, να ξέρεις. Να ρωτήσουμε. Σωστά. Ναι. Εντάξει, πάντως μη στεναχωριέστε. Δεν θα χάσετε πολλά μάτια. Σε ναι. Όλα, λέω εντάξει. Ναι, αυτό μην τους αδικήσουμε τους ανθρώπους. Έτσι, μπορεί να είπαν ότι αυτό το διαρκές είναι μόνο για τα μας πρωταθλήματα. Νομίζω είναι ξεκαθαρισμένα αυτά και τα έχουν δηλώσει τώρα. Αλλά ο φίλος μπορεί να ήταν χαλαρός να θεώρησε δεδομένο. Και μάλιστα, ναι, εντάξει. Εντάξει, okay, αυτά συμβαίνουν. Θα το ψάξουμε λίγο. Δεν μπορούμε να κακίσουμε την παρέαρξη για αυτό το πράγμα. Καμία περίπτωση. Να σε καλά, φίλε. Αλλά συνήθως ισχύουν για όλα, έτσι δεν είναι. Συνήθως ναι. Συνήθως ναι, αλλά. Τις ομάδες τις άλλες δηλαδή που γνωρίζω. Ο ΠΑΟΚ έχει και Ευρώπη μέσα. Όχι απλά έχει μόνο την Ευρώπη. Έχει και Ευρώπη. Επειδή ο ΠΑΟΚ έχει και τη Ευρώπη, τα έχει όλα. Και τώρα στον Άρη δηλαδή και δεν ξέρω γιατί την έχουν. Σωστή διαμαρτυρία σα, αλλά νομίζω ότι αυτά έχουν υποθεί από την αρχή. Οπότε. Αφού οι καλοί λογαριασμοί καλούν. Έπρεπε να το ξεκαθαρίσετε λίγο κι εσείς μέσα σας καλύτερα. Να σε καλά, φίλε του Άρη. Φταίμε κι εμείς από τα μίντια. Ωραίος ο φίλος. Που δεν είπαμε, παιδιά, τα εισιτήρια διαρκείας δεν έχουν μέσα το κύπελο. Προφανώς θα έχει υποθεί έτσι ο φίλος να μην το ακούσει. Δεν υπόθηκε. Ο Κοτσόπουλος είναι από το μακροχώρι Βερία, στην ΑΟΣ απλά αναδείχθηκε. Όπως και πάρα πολύ άλλοι. Δεν ξέρω το παλικάρι από που είναι. Εγώ βλέπω μεγάλο ταλέντο. Ναι. Ένας φίλος ο Κωνσταντίνος λέει: δεν γίνεται μια ομάδα λέει, που τρώει 6 γκολ όμως να φταίει μόνο ο τερματοφύλακας και με βρίσκει σύμφωνο. Ναι. Δεν γίνεται να φταίει μόνο ο τερματοφύλακας, όχι, okay, κανένα δυο γκολ έρθει και 100%. Ο Ηρακλής που είναι μια ομάδα που έγινε στο πιτς Φιτίλι, να πούμε κτλ. Δεν μπορεί να έχει Τετάρτη και Κυριακή βασικό κορμό. Σωστό. Εντάξει, αφήστε το παραμύθι τώρα που βρίσκεται το Βοσνιάδη. Ναι. Και άμα είναι να βρίσκετε κανένα, βρίσκετε τον άλλο, το γορίλα. Ναι. Τον άλλο γιατί δεν το βρίζετε το γορίλα. Είναι πολύ καλό παιδί, λέει ο Αμπάρης, λέει ο Κωνσταντίνος ο Μαρακός, που τον έχει γνωρίσει προσωπικά. Είναι πολύ καλό παιδί, φυσικά. Αλλά λέει αν έπαιζε ο Βοσνιάδης, το πρώτο γκολ σίγουρα δεν θα το έτρωγε. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα ξεχάσετε το τώρα. 6-1. Καλημέρα, ναι, πάμε. Επόμενα, τώρα, έγινε καλημέρα, αυτό, παιδιά, τι κάνετε. Γεια σου, καλημέρα. Γεια σου, πατριάρχη μου. Οχ. Τώρα εδώ που τα λέμε και μεταξύ μας και δεν μας ακούει κανένας, όταν ο μέσος Παοξής βλέπει βόλεϊ, ρε φίλε. Δεν ξέρω από αυτά που βλέπει από τα μισάματα καταλαβαίνει. Είτε βλέπει κρίκετ είτε βλέπει baseball. Το ίδιο πράγμα. Όλα τα καταλαβαίνει. Και με αναλύσεις τους είχα εδώ τους προηγούμενους. Κάτσε να ακούσουμε τον Νίκο. Καλησπέρα. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα για τους νεοδημοκράτες, ρε φίλε. Ναι. Αυτή ρε Κωστή μου είναι πιο κρίκετ από τους μπακαλιάρους, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα τους μαζέψεις όλους μαζί, γεμίζουν ένα καράβι αυτοί, πολύ κρύοι ρε φίλε, πολύ κρύο κόμμα να πούμε. Κρύ. Αυτοί κοντά στους Εσκιμώους, άμα από τους βάλεις δίπλα ρε φίλε με τους Εσκιμώους, οι Εσκιμώοι θα μοιάζουν με Αφρικάνους ρε φίλε. Δηλαδή τέτοια τραγική κατάσταση είναι. Πού πας με αυτούς τους κρύους ρε να πάρεις ρε το Champions League να πούμε στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Τώρα όσον αφορά για τον Κωτσόπουλο που λέτε, εγώ επειδή τον έχω παρακολουθήσει από πιτσιρικά... Εγώ φίλε, τον ξέρω εδώ και ένα χρόνο και λέω ότι έχει μεγαλύτερο ταλέντο από τον Κουλούρη. Αν δουλέψει σαν τον Κουλούρη... Μπορεί να τον περάσει. Ναι. Μπορεί να τον περάσει. Έφτασε 7 γκολ. Αυτό που βλέπω όμως κοστί χρόνο με το χρόνο, ξέρεις ποιο είναι. Για πες. Ότι βλέπω ότι τον έχουν πλακώσει στα βάρη. Γιατί ήταν πιο ελαστικό, ήτανε, πιο ελαστικό κορμί. Κουτσόπουλος. Ναι. Ο Κωτσόπουλος, ναι, το βλέπω τώρα ότι έχει βαρύνει λίγο σαν σκελετός. Ναι. Ήτανε πιο ευέλικτο σεντερφόρ. Ναι, ήταν αδύνατο παιδί. Τώρα το βλέπω ότι
Ναι, το βλέπω. Νικόλα, αυτό είναι πολύ σταβάρι. Για μένα πρέπει να δυναμώνουν οι παίχτες, γιατί πλέον το ποδόσφαιρο είναι. Άλλο λέει ο Νίκος. Ναι. Να δυναμώνει, αλλά να μην χάνει ταχύτητα. Μπορεί να το κάνει αυτό. Να μην δουλέψει την έκρηξη. Άμα έχω να κάνω 100 κιλά και 80 κιλά πάγκο και να πάω στο σάκο και να μην φεύγουν τα χέρια μου. Άμα μαλώσω με κανένα, με πλακώσει εύκολα. Θα χρειαστεί όμως και η δύναμη, γιατί έχει να κάνει με ντουμπάνε. Καταρχήν να σα πω κάτι. Θα σα πω κάτι, αυτό που με είπε ένα γυμναστή του ΠΑΟΚ. Κλείσε με αυτό, Νικόλα. Ναι, και κλείνω με αυτό. Δεν νοείται center for σήμερα που παίζει σε υψηλό επίπεδο να μην ξέρουν τουλάχιστον μια πολεμική τέχνη, το λιγότερο kickboxing. Ένα δυνατό παιδί. Αλλιώς δεν μπορεί να προσπαθεί. Ξέρω Πασχαλάκη. Πασχαλάκη σε μαύρη ζώνη. Μπόξε να τη μαύρη ζώνη. Δεν έχει μαύρη ζώνη. Μπόξ. Τα λέμε, Νικόλα. Φιλιά, καλημέρα. Ο Ατρόμητος είχε 5 αλλαγές σε σχέση με το μάτς του πρωταθλήματος. Η πυγμαχία που έχει κάνει ο Πασχαλάκης τον έχει βοηθήσει αυτό το ψηλό κορμί να έρθει σε εκρηκτικότητα. Πάντως δείχνει ότι έχει και τρέλα μέσα στο μυαλό, έτσι. Εκρηκτικότητα. Έχει εκρηκτικότητα. Είναι 2 μέτρα. Ένα 96 με τέτοια εκρηκτικότητα κορμί δεν βρίσκεις εύκολα. Ο Μετροπόντικας είναι παντού. Ναι. Και μου έστειλε την ανάθεση ότι τα εισιτήρια διαρκείας του Άρη είναι μόνο για τη Super League και είχαν βγάλει ανακοινώσεις. Τον Άρη ο φίλος προφανώς δεν το πρόσεξε. Εντάξει. Δεν το κακίζουμε το φίλο. Όχι, δεν το κακίζουμε. Απλά δεν την πάει. Όχι, είχε βγάλει ανακοίνωση. Μου έστειλε εδώ το κείμενο. Να ορίστε. Μόνο για τη Super League. Είναι μια και παίζει στην Ευρώπη ο Άρης μόνο για τη Super League. Εντάξει, δεν είναι για το κύπελο. Καλημέρα, πάμε. Θα παίξει ο Άρης αυτό το κύπελο. Προχωρήσει, γιατί δεν προχωρήσει. Πού να πάει, ρε. Πάει, μη τελικά. Πάει, τελικό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς ο Πατριάρχη μας. Ο Πιπεράτος, που τι κάνεις. Καλώς τον Πιπεράτο, ναι. Όχι και Πατριάρχη. Ναι, εντάξει, γι' αυτό γέλασα. Γελάνε και οι Πέτρες, ρε φίλε. Δηλαδή, για πρωταπριάτο ήταν ανέκδοτο να πει. Πάμε, βρε Πιπεράτο. Αύριο να ρωτήσουμε 100 παξίδες με όπλους τους. Εντάξει. Ο Λίμπερο, γιατί έχει διαφορετική φανέλα στο βόλε, κάνει δεν θα ξέρει. Δεν θα ξέρει και εσύ φυσικά, έτσι. Γιατί θα σε ρωτήσω, δεν θα ξέρει. Με στρίπω. Βάζω ότι έχω πάνω μου. Ένα κατοστάρι το βάζω να με απαντήσει. Πάμε πίσω. Όχι. Επειδή ξεκίνησε με ειρωνία, δεν θα ξέρει. Εγώ λοιπόν κάνω ένα γκάλο, κράτα την εκπομπή μέχρι τις 11. Δεν θα βγει τέλος να ξέρει για το Λίμπερο και για πρωτική φανέλα. Όταν θα μάθω γιατί έχει διαφορετική φανέλα στο Λίμπερο, θα μιλήσω για πατριάρχες, για παπάδες, για ηγούμενους, για εκκλησίες, για ό,τι θέλεις. Πες μας για τα έξι. Είναι τουλάχιστον, είναι τουλάχιστον τα αμαρτία, καθότι πατριάρχης όπως λέγεται, να λέτε τέτοια πράγματα. Έσκασες. Έχεις πλαντάξει. Για να σκάσω. Η ομάδα η οποία κερδίσατε είναι τρίτος προκριματικός. Δηλαδή, τρίτος προκριματικός. Δηλαδή, σαν να ξεκινάς το λέμπο στο ποδόσφαιρο για να σε καταλάβει. Άκου βρε Πιπεράτε λίγο, άκου βρε Ξερόλα. Ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Βρε Ξερόλα, άκου λίγο, δεύτερος είναι βρε Ξερόλα, δεύτερος. Ο τρίτος είναι τώρα με τη Φραγκούρτη. Τι δεύτερος ή τρίτος τώρα. Α, δεύτερος. Ξεκινήσει από τον τρίτο και μιλάς τώρα. Μα δεν πήρα το πρωτάθλημα, βρε, άκου να μαθαίνεις και λίγα πράγματα. Δεν πήρα το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα και δεν δήλωσε συμμετοχή. Έχεις έσκασες, πλάταξες. Ας κάνει παράπονο ότι τα ραδιόφωνα τους αντιμετωπίζουν εχθρικά. Γιατί δεν έχω μια αυτόπιση. Έχεις πλαντάξει. Βγάζει καπνούς από τα αυτιά σου. Κοίταξε. Κάτσε λίγο, δεν μπορούν να ακούνε τρία άτομα ταυτόχρονα. Ο κύριος Σαββίδης κοιπάει πάω. Και επιμάθα να τους γλύφουν τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις εδώ Θεσσαλονίκη και όλα τα μίμια. Καλομάθανε. Και νομίζω και στην Αθήνα έτσι θα είναι. Δεν γίνανε στην Αθήνα και είχαμε και αναρτήσεις θες μια που το ανέφερε ο Πιπεράτος, ο οποίος έσκασε. Αλλά αν θέλετε οι δημοσιογράφοι των Αθηνών να μην είναι οπαδοί, διώξτε το μήνο από την Ετρία. Ναι, άλλο λένε οι αναρτήσεις. Λένε ότι εφόσον είσαι δημόσιο μέσο, δεν θα μιλάς, θα μιλάς το ίδιο για όλες τις ομάδες. Μπορεί κι άλλος πήρε να κλείσει και άλλος να ακούει το μήνο για να γίνει στα ντερά του. Ο μήνος είναι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ σε ένα κανάλι. Εδώ οι άλλοι βγαίνουν και κάνουν εκπομπή σε δημόσιο μέσο, πληρώνω εγώ και εσύ και λένε προπαγανδίζουν υπέρ του Ολυμπιακού ή του Παναϊκού. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο μήνος είναι για το Δελφινάριο. Ας το μείνω τώρα. Για το θέατρο Αθήνα. Πρέπει ας το μείνω. Άσε, το πάρω σε στάτου κόμμα δυο μας. Όπως πέρσι είχαν βγάλει εκείνη την παπά είδηση ότι η UEFA είπε ότι το γκολ δεν μετράει και μετά έγινε χαμός. Ναι. Σου λέει εμείς δεν θέλουμε να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά να λέτε την αλήθεια. Είναι παιδάκι που θέλει πρόταση. Ναι. Και είναι δύο δημοσιογράφοι. Δεν περμάζει να με στο. Ο Σαντορινέος και ποιος είναι άλλος, ο Άρης Γάτας. Νομίζω. Ας πάρω στο SDNA να τελειώνουμε. Θα ξεμπερδεύουμε. Αυτά τώρα έκανε σε κεράσω καφέ. Έσκασε ο Πιπεράτος με τον ΠΑΟΚ. Πάρτους ρε Σαββίδη στο SDNA. Να τελειώνει η ιστορία. Να τελειώσουμε τώρα. Καφεδάκι, φαγητό, τσιγάρα, μπέργκερ, πίτσες, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Όλα με ένα stop στην καντίνα Pit Stop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεχτα.
σε τρία σημεία της πόλης, Παλαιού Σταθμού 36 Δυτική Είσοδος, Πόντου 56 Λαχαναγορά και Οδός Λαγκαδάς στο κεντρικό δρόμο μετά την Αρρωγέφυρα Σταυρούπολης. Οι φίλοι του Πατριάρχη έδωσαν πολλές απαντήσεις σήμερα, άλλαξαν τα μυαλά και του «Α, κουμπαράκι μου, κουμπαράκι, δεν το περίμενε, λες και είμαστε τίποτα χθεσινή, όταν γεμίζαμε στο παλατάκι». Ναι. Θα το πούμε εκτός έδρας, θα το πούμε εκτός ραδιοφώνου. Λοιπόν, ακούστε κάτι ακόμα πριν σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε πολύ μεγάλο τελικό Boca River. Θανάση, να το ετοιμάσουμε. Boca River, τελικό Copa Libertadores, άρα λέμε τελικό Champions League, Real Barcelona. Έτσι, χθες τα κατάφερε η Boca, με την ισοπαλία στη Βραζιλία με την Palmeiras 2-2 και προκρίθηκε για να βρει απέναντί της τη μισητή αντίπαλο στο πρωτάθλημα της Αργεντινής, την River του Plate. Να σας πούμε βεβαίως ότι και... Ναι. Αυτό το τελικό θα δούμε. Σαν Λορέτζο είναι αυτή. Κι εγώ σαν Λορέτζο είμαι, φίλε. Στην Αργεντινή όμως. Δεν είμαι ούτε Boca ούτε River. Είμαι σαν Λορέτζο, αλλά είμαι και φαν του νέου κινητού, το iPhone XR. Με την πιο προηγμένη οθόνη LCD, τη Liquid Retina 6,1 inch, το προηγμένο Face ID, με ένα επαναστατικό σύστημα κάμερας, είναι πραγματικά εκθαβωτικό σε όλα του. Αποκτήστε το από σήμερα κιόλας στο νέο iPhone XR σε ένα κατάστημα WID έως και 650 ευρώ φθηνότερα με τη νέα υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωση κινητών Bring to Save. Επιστρέφεις το παλιό σου iPhone και έχεις μέχρι και 48 άτοκες δόσεις. Είναι εδώ το iPhone XR, το βρίσκουμε στα καταστήματα WID. Με τους φίλους Σαν Λορέτζο να μας φτιάχνουν τα αυτάκια μας, αποχωρούμε. Να ευχαριστήσουμε Θανάση Καζαμπάκα, Cool και Rap αύριο λίγο μετά τις 8. Τώρα θα πάρει σκυτάλι ο Γιάννης Πάγκος, ο Γιώργος Ζαΐρης μέχρι και τις 12. Εκεί ο Γιώργος Μπούζος θα βάλει ενημέρωση στη Σέντρα. Εμείς το απόγευμα με τον Κωστή το μεσημέρι. Καλό πρωινό να έχετε, καλό μήνα!